Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 από τη Sport Expo και το περίπτερο 13 πιο συγκεκριμένα. Μετρόπολης 95,5 και της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δίνηση των ήχων. Τον Πασκάλ και τον Χρήστο εδώ πέρα στη Sport Expo. Τη Λαγουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, όλο το team του Μετρόπολης 95,5 οργανωμένο και έτοιμο να σας παρουσιάσει ό,τι συμβαίνει και στο ραδιόφωνο και στον όμιλο Μετρομίδια. Από τώρα λοιπόν μέχρι και τις 4 και στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Γρηγόρης Κόκκινος από το περίπτερο του Sport Expo και ο Κωστής Ραπτόπουλος από τα στούντιο του Μετρόπολης στην Κωστή Παλαμά 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τηλεφωνώντας στο 18133 από τη στιγμή που έχει καταργηθεί η απόσυρση του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα τους θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό στο Facebook. Αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54344, αλφα μη 3 κενό. Αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54344, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα από τα 30. Τα οποία θα κληρώσουμε τη Δευτέρα στην εκπομπή μας για 30 τυχερούς φίλους ακροατές οι οποίοι θα τα κερδίσουν και θα εξασφαλίσουν το πασχαλινό οβελία, μια προσφορά από την κρεατογορά του Φίνικα στη Θέρμη. Χορηγός μας η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε test drive όποιο αυτοκίνητο θέλετε drive. Από τα μοντέλα του Hyundai. Είναι όλα ετοιμοπαράδοτα, όλα για να τα κάνετε test drive και φυσικά να δείτε το i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά με τελική τιμή 10.990 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια service εντελώς, μα εντελώς δωρεάν τηλεφωνώντας το 2310-596-596 στο 2310-596-690. Σαρδανάπαλε, γιατί γυλάς? Drive. Γιατί για test drive λέγεται. Άντε μπράβο. Ακόμη και από εδώ πρέπει να υποφέρω, ε. Θα υποφέρεις εκεί ούτως ή άλλως. Εξάλλου εκεί έχει... Όχι. Δεν μου λες. Και από εδώ πρέπει να υποφέρω. Εχθές που ήρθα εγώ το μεσημέρι, δεν κουνιόταν φίλο εκεί στην έκθεση. Ναι. Μια τραγωδία ήταν. Δεν είχε κόσμο τίποτα. Σήμερα έχει τίποτα. Τώρα. Ναι, μαύρη λαπλάκωση. Λέγε ρε κόκκινε. Έχει μα κόσμο για τέτοια ώρα που κάνεις εσύ. Δίπλα μου ο Πασκάλ, πιο δίπλα μου ο Γκουνσότο. Τι μου λες τώρα. Μαι. Σε κοροϊδεύω νομίζεις. Έχει ρε κόσμο, έχει. Έχει. Έχει αρκετό κόσμο. Όλοι αυτοί έχει θα κάνουν. Κόσμο. Θα πάνε να τρέξουν δηλαδή εκεί. Όχι ρε. Έρχονται στο περίπτερο να δουν το Μετρόπολης στο περίπτερο να θαυμάσουν εκεί. Πάνε στο περίπτερο του Ηρακλή. Ναι, που είναι δίπλα ε. Το είδες. Δεν είναι περίπτερο του Ηρακλή, του Χατζηπαναγή είναι μια ακαδημία. Κάνεις λάθος. Τι. Δίπλα είναι του Χατζηπαναγή με τον Νίκο τον Φράγκο. Ναι. Και λίγο πιο πίσω, μετά τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι ναι. ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο με εμάς, ναι, είναι ναι. ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Καλά, αυτοί χρωστάνε στους Μιχαλούς. Είναι αποκλείεται να πληρώσουν το αντίτιμο. Κι όμως έχουν περίπτερο. Τι είναι περίπτερο να έχουν αυτοί, ρε. Αυτή είναι και όμως, ρε, τρισάδλη και ελεηνή είναι. Και εσύ φυσικά σαν κάλτσα που είσαι ναι. το πνίγεις. Πώς? Το πνίγεις. Τι να πνίξω ρε κόκκινε. Εδώ δεν έχετε πληρώσει τίποτα. Εσύ πιστεύεις ότι έχουν περίπτερο, όμως, περίπτερο η ομάδα της... θα πληρώσει τη διεθνή. Η ομάδα της καρδιάς σου περίπτερο δεν έχει. Άντε να έχουν μούτρα να έχουν και περίπτερο. Σαν δεν τρέπονται λίγο.
Έχουνε και περίπτωση. Ντροπή τη πόλη. Να του κράξει. Άντε ρε, ντροπή τη πόλη. Πώ το είπε, ντροπή τη πόλη. Ντροπή τη πόλη. Η ντροπή τη πόλη. Ντροπή τη πόλη ο Ηρακλή. Κατάπτυστη. Θέλει και περίπτερο να έχει. Χάθηκε από εκεί πέρα. Ντροπή τη πόλη. Α, χάθηκε από εκεί πέρα. Παρακαλώ. Άντε ρε, χαμένο κορμί. Πολλά θέματα. Πάμε, μη σαλιαρίζει. Έχει πολλά θέματα. Πολλά θέματα, γιατί να μιλήσω απ' όλα. Ό,τι γουστάρει, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ό,τι γουστάρω. Καταρχήν δεν ξεκινάω όπως ο Μπούζος με το δικαστήριο του Γούμενο. Ξεκινάω με το αυτονόητο. Ποιο? Δηλαδή ότι εμφανίστηκε ο Καγιούλης στη Μίκρα. Ο Καγιούλης. Και ρωτάω τον. Ο Καγιούλης. Ο Καγιούλης, ναι. Τι πήγε να κάνει στη Μίκρα? Πήγε ο Καγιούλης στη Μίκρα του? Να πάρει Ηρακλήδης εκεί να τον σαουλιάσουν να πούμε, και να ησυχάσουν. Τι πήγε να κάνει? Απορώ ειλικρινά. Δεν μου λες, μόνος του πήγε? Έλα. Έλα. Μόνος του πήγε? Με ρωτάς λες και ήμουν αμάρτιας, ρώτα τον. Ξέρω εγώ, άμα έχει τίποτα φουσκωτούς, θα τους πληρώσει τους φουσκωτούς, για να τον πλακώσουν οι φουσκωτοί τον Καγιούλη. Τον κάνουν μαύρο. Καγιούλης δεν έχει πληρώσει φράγκο, ρε. Με το... Διόλα πιθανό. Μάλιστα. Διόλα πιθανό. Και τι πήγε να κάνει εκεί? Κακός πήγε εκεί, στο κρυσφύγετο του Λύκου. Γιατί έτσι και πάει 4 ώρα και κλείσει η εφορία. Εδώ σε θέλω. Άμα κλείσει η εφορία και μαθευτεί ότι ο Ηρακλής Πάπαλα. Πώς θα φύγει από εκεί ο Καγιούλης? Με ελικόπτερο? Κοιτάξε, πρέπει να τον πληρώσει. Με αμάξι, πρέπει πάπα. Να έχει βενζίνη. Με φουσκωτό. Σαρδανάπαλε. Σαρδανάπαλε. Δεν έχει θάλασσα. Με άλλο φουσκωτό. Πρέπει να τον πληρώσει το φουσκωτό. Πώς τελείωσε ο Ηρακλής. Ναι. Τελείωσε ο Ηρακλής. Δεν κορεδευόμαστε. Ναι. Πώς θα φύγει ο Καγιούλης από εκεί? Όρθιος για ξαπλωτός. Εμένα ρωτάς. Ποιο να ρωτήσω? Γιατί εγώ είμαι στην έκθεση να σου πω ότι θα γίνει στη Μίκρα. Πάντως ένας φίλος μου στο αγροτικό αστέρα μου λέει... Περίμενε λίγο. Εσύ να μου πεις. Λέει, ο κόκκινος είναι μεγάλος παραμυθάς, ελάχιστος είναι ο κόσμος, τρεις και ο κούκκινος, λέει, τρεις και ο κόκκινος είναι εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Για να έρθει προς τα δω αυτός εδώ, ο οποίος με λέει αποκαλεί παραμυθά. Να έρθει και να κάτσει στο μικρόφωνο και να μιλήσει, να πει τι παραμυθάς είσαι. Τρεις και ο κόκκινος λέει. Ναι. Βεβαίως. Να μου πει ότι είναι τρεις και ο κόκκινος. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Όχι, γιατί συνεχίζεις, γιατί χτες... Για κακή σου τύχη βρέθηκα με τον Γιάννη τον Μιχαλίτσο, με το που τέλος εκπομπή. Ναι. Ο οποίος μου είπε ότι εσένα μούτζωσε. Ναι. Με μούτζωσε και γελούσε, λέει άστρα μόνο τον άμπαλο τώρα. Τι δουλειά. Όχι, δεν είπε τίποτα τέτοιο. Ναι. Τι να μιλήσει. Είπε ότι δεν είναι σωστό να βγει. Ναι. Γιατί αν βγει εδώ πρέπει να βγει και στους υπόλοιπους. Και έχει απόλυτο δίκιο. Σιγάρε τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι όλοι μαζί κάνουν το μισό το δικό σου. Πλάκα κάνεις. Ποιο δικό μου και δικό σου, ρε. Ξεκόλαδε. Σε ομάδα αγωνίζεσαι. Χαλάρωσε λίγο. Λέει ότι αν βγω σε εσά, πρέπει να βγω κόκκινε, και στον θέματα, πρέπει να βγω και στον αρένα. Λέγε τι έγινε με τον Ηρακλή. Δεν πλήρωσε η εφορία, πέφτει ο Ηρακλής. Τίτλοι τέλους. Λοιπόν, οπότε πάμε σε, κάποια άλλη, σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Μισό λεπτό, βρε. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το ότι δεν πληρώνει την εφορία και το ΙΚΑ ναι. σημαίνει αυτόματα ότι δεν παίρνει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Πάρα πολύ ωραία. Το ότι ζητάει παράταση από τον Δημητρίου. Σημαίνει ότι δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Μπράβο. Το ότι λέμε εδώ και τόσο καιρό ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα παραμύθι. Μύρε κόκκινε. Στην ουσία, άσε τι λέγαμε τόσο καιρό. Το Πάπαλα ο Ηρακλής. Το ρεπορτάζ το τελευταίο. Ναι. Το οποίο το γνωρίζουν πάρα. Αυτό το τελευταίο. Και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Βράσει τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Τι λέει το ρεπορτάζ? Κάντε εσύ που θες να με διακόψει συνέχεια. Πάμε στην ουσία. Έχει λεφτά να πληρώσει? Όχι, ρε, δεν έχει. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Τους παίκτες τους δεν πλήρωσε. Ενδιαφέρει το, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει και τι παίχτηκε τελευταία στιγμή? Για τι πες έγινε μας, στο παρασκήνιο? Δεν σε ενδιαφέρει το παρασκήνιο? Για πες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν οι άνθρωποι από την Αμερική για να του δώσουν χρήματα. Ποιοι είναι οι άνθρωποι από την Αμερική? Ο γιος του γυναψία? Ο Μάκης ο Σιδερένιος, ο Χρήστος ο Τσακίρ Μπαγλάς και ο Στέλιος ο Χειραψίας. Σε κάλυψα? Ω, βέβαια, οπωσδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, του δίναν τα χρήματα τα οποία ζητούσε. Και δεν τα έπαιρναν αυτός. Ναι. Με αντάλλαγμα ναι. τις μετοχές. Ναι. Και οι μετοχές δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Μάλιστα. Λύσε μας εσύ την απορία. Γιατί δεν εμφανίστηκαν οι μετοχές? Είναι στο σιρτάρι του Κόκαλη και αυτές, σαν του ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι στο σιρτάρι. Σε ρε κόκκινε τώρα. Οπότε τώρα κόκκινε, ότι... για να το τελειώνουμε με τον Ηρακλή, γιατί θα πάρει ώρα. Καθάρισε ο Ηρακλής τώρα, πάει. Τελειώνει. Ωραία. Φυσικά. Άλλα θέματα. Θα πάει να αγωνιστεί ναι. για την τιμή του, ναι. την ιστεροφημία του και τη μαγιά του στην Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπορέσει να πάει. Ναι. Να κάνουμε κανένα έρωνο, να πάρουμε λεφτά, να δώσουμε στο πούλμαν που θα τον πάει.
Εσένα τι στην αγορή, θα πάμε Ηρακλή και θα δώσουμε λεφτά για να πληρώσουμε. Μην ξοδεύεσαι, κόκκινε, μη. Τέλος του μήνα είναι, μην ξοδεύεσαι πολύ. Θα τα δώσω. Άσε να πάει στο διάλογο, άσε να μπει ο καινούριο μήνα και το ξαναεξετάζει το θέμα, ναι. Από τώρα θα πάμε. Μη. Για τον Ηρακλή πρώτη φορά δεν πληρώνουμε. Μην ανοίγεσαι πολύ. Ωραία. Μην ανοίγεσαι. Μην ξανοίγεσαι. Μην κάνει καμιά. Περιττό έξοδο και έχουμε θέματα, λοιπόν. Περιττό έξοδο είναι ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, πάει ο Ηρακλής, πάμε σε άλλα θέματα. Δεύτερον. Α, έτσι απλά ελαφρά την καρδία, αλλά το έκανε στο μνημόσυνο. Όχι, τώρα να κάτσω κανένα δύο αργότερα μετά να μετά τον Αγίο Ναό. Δεν έχει να δώσει 120 διάρκεια στην εφορία. Μα δεν είναι 120, είναι περισσότερα. Και τι να κάνω εγώ τώρα, να κάτσω σε μια γωνιά και να κλαίω για τον Ηρακλή. Όχι, ρε φίλε. Τι να κάνω. Αυτό το οποίο είσαι υποχρεωμένο να σχολιάσει και εσύ και όλοι. Τι να κάνω. Είναι ένα πράγμα. Ένα το οποίο είπε και εσύ και έχει απόλυτο δίκιο. Πώς γίνεται ένας απίθανος άνθρωπος να εμφανίζεται, να έχει τις μετοχές του Ηρακλή, να πηγαίνει κατά διάολου όπως το αποκαλύψαμε την πρώτη στιγμή από πέρσι το Γενάρη και να μην συμβαίνει το Παναμικρό, να μην ανοίγει η μύτη και η ομάδα να πηγαίνει άκλαυτη. Θες απάντηση. Δεν είδε, ρε φίλε, να σε απαντήσω, ρε φίλε. Ρωτάω, είναι λογικό ο προβληματισμός. Να σε απαντήσω, ρε φίλε. Πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή. Ναι. Πιστεύεις. Πιστεύω, η θρησκεία σου το πιστεύει αυτό το πράγμα. Εμένα ρώτησες. Ναι. Φυσικά και το πιστεύω. Το πιστεύει η θρησκεία σου. Πάρα πολύ ωραία. Οι κατάρες του Θεοδωρίδη και του Θόδωρου Παπαδόπουλου, οι κατάρες του Θεοδωρίδη και του Θόδωρου Παπαδόπουλου έχουν πέσει πάνω σας και πληρώνετε ό,τι σκατοψυχιά έχετε κάνει εναντίον του Θεοδωρίδη και εναντίον του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Και είστε καταραμένοι. Αυτό λέω εγώ. Είμαστε καταραμένοι. Είστε καταραμένοι, ναι. Μάλιστα. Ήσασταν νοικοκύριδες με τον Θεοδωρίδη. Κάνατε επανάσταση, φάγατε να πούμε κοπριά με την επανάσταση που κάνατε. Τον άκουσε κανείς. Ήρθε ένας άνθρωπος, σας έδωσε χέρι βοηθείας. Μισό λεπτό, γιατί είσαι παραμυθέας. Περίμενε ρε κόκκινε να ολοκληρώσω. Όχι, εσύ σας έδωσε χέρι βοηθείας ο άνθρωπος. Ο Θεοδωρίδης, για να φύγει από τον Ηρακλή. Τον δίρατε, τον χλεβάσατε. Τον πετάξατε έξω με τις κλωτσιές. Ο Θεοδωρίδης. Δεν ελέγξατε, σταμάτα λίγο. Δεν ελέγξατε αυτό το καρασγέρι που ήθελε να πάρει τον Ηρακλή. Και φάγατε την φόλα του αιώνα. Καλά να πάθετε. Πόσα λεφτά πήρε για να φύγει ο Θοδωρίδης. Πόσα λεφτά πήρε. Ναι. Τι πήρε. 1,5 δις πήρε ή δεν πήρε. Καλά ξεκίνηκε. Άρα ποια κατάρρη να ρίξει. Και το διώξατε ρε. Ρε φίλε, πληρώθηκε για να φύγει. Από εσάς πληρώθηκε. Δεν κατάλαβα. Ζημιωμένος έφυγε από τον Ηρακλή. Ναι, ζημιωμένος έφυγε. Ηθικά έφυγε ζημιωμένο. Τι ηθικά, ρε, παραμυθιάζει τον κόσμο. Ρε, το βρήσατε τον άνθρωπο. Το δίνατε, το χτυπήσατε. Βγήκε όλη η οικογένεια του Ηρακλή, όλοι αυτοί οι απένταροι. Όλοι αυτοί οι απένταροι που κάναν αντιπολίτευση. Όλοι αυτοί οι απένταροι που κάναν αντιπολίτευση. Είσαι και πήραν και τον ερασιτέχνη και τον διαλύσανε. Μέγιστο λασπολόγο. Άιντε. Όταν δεν έχεις να απαντήσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Ηρακλή Κόκκινε. Πάνε σε άλλα θέματα. Πάνε στις δίκες του Γκούμενου. Πάνε στον Πάο. Πάνε σε άλλα θέματα. Άιντε, μπράβο. Σου εξηγώ. Μου εξηγείς. Και θα έπρεπε και όφιλε. Πληρώνετε τη κατοψυχιά σας. Αυτό λέω εγώ. Και αυτό είναι ίδιο και την αφέλειά σας να εμπιστευτείτε τον Ηρακλή σε έναν καρασγέρι. Α, περίμενε. Σε έναν να πούμε που χρωστάει επάνω στον Καναδά σε όλους τους τοκογλύφους. Σε έναν τύπο ο οποίος δεν έχει να πούμε ενίκιο να πληρώσει να μαθαίν, πήρατε ηλίθιοι άνθρωποι και του δώσατε εξουσία. Ανόητοι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να με καπελώσεις. Ανόητοι και ηλίθιοι. Δεν πρόκειται. Μεγαλύτερος ηλίθιος από σένα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω εγώ. Καταλαβαίνω ότι είσαι ελεκτικός μηχανισμός μηδέν. Γιατί θα λες την αλήθεια. Ελεκτικός μηχανισμός μηδέν. Ο ελεκτικός μηχανισμός μηδέν που λες εσύ. Μηδέν. Ο ελεγκτικός μηχανισμός μηδέν που λες εσύ έχει αδρανοποιηθεί εδώ και μια πενταετία γιατί κάποιοι απατεωνίσκοι ή απατεωνάρες. Πόσα λεφτά το δώσατε τον Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη? 1,5 δις. Και ο Κωνσταντίνος σε 6 μήνες πόσο πουλήθηκε? 2 δις. Σε μένα το λες. Άντε φύγετε από εδώ πέρα πάλι ο Φαδόρη. Βρεάτε φύγετε από εδώ πέρα και κάνετε και τις κότες όταν πουλήθηκε ο Κωνσταντίνου. Ήρθε ο μεγάλος παράγοντας ο Γιάνκος Δράκος στον Ηρακλή. Ποιος έκανε την κότα? Μόλις ήρθε στον Ηρακλή πουλήσε τον καλύτερο του παίκτη. Επειδή είσαι ψεύτης. Και έφερε τον άλλον να το... Πώς το λέγατε το λιμάνι, τον Κορμαρί. Τα αγάρια. Τα αγάρια. Και έγινε σένα το Μαγουλίδρα να εκπροσωπεί τον Ηρακλή για να πάει απ' έξω Ηρακλής. Με τον Ιάσο να βγεις και την Πετρούσα. Παλιό τα αγάρι. Μέρι με τα ξάφια.
Χάθησε από εκεί, ταγάρι. Δεύτερον, δεύτερον. Ταγάρι. Ναι. Θα σε πάρει το λαιμό, τον βλέπει. Ποιον? Το ξέρει. Είναι ο κακό τη παρέα, αν θυμάσαι. Ποιο? Ο καλό, ο κακό και ο άσχημο, ποιο ήταν ο κακό. Άσε με, ρε, μην κάνει φρένο πάλι, ρε. Μην μεταφρένα σου, ρε, κόκκινε. Πάμε την ώρα που γίνεται η συζήτηση να πούμε δυνατή, με τραβάς ένα φρένο. Ελεκτικός μηχανισμός μηδέν. Που πήρε ένα εκατομμύριο ο Θεοδωρίδης από το Μυτιλινό και άλλος πούλησε τον Κωνσταντίνου 2. Λοιπόν, έτσι θα κάνατε, έτσι θα κάνατε τον Ηρακλή μεγάλο. Ήρθε ο Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος, καρκίνο έβγαλε, πέθανε εξαιτία σου. Είσαι μοσχάρι με πόδια. Άσχετος. Εμοσχάρι με πόδια. Ο Κωνσταντίνου έπαιρνε 50 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Ναι. Και αυτή η Αλεπού που λέγεται Μυτιλινέως. Ναι, ναι, η Αλεπού. Επειδή. Ναι, Αλεπού είναι. Επιχειρηματικά Αλεπού είναι. Έξυπνος. Ξέριξε κατηγορία ο Μυτιλινέως. Τον έκανε συμβόλαιο 500 εκατομμύρια δραχμές και τον πούλησε 4,5 δις στον Παναθηναϊκό. Άμα το έκανε ο Θεοδωρίδης αυτό που δεν είχε τα λεφτά του Μυτιλινέου. Θα γάβγιζες. Η μεγαλύτερη μαγιά που μπορούσε να κάνει η πρόεδρος επιχειρηματικά ήταν αυτή. Βέβαια, αφού κάνατε τις κότες εσείς επάνω στην Κερκίδα, οι φίλαθλοι και η οικογένεια του Ηρακλή, πισελά εδώ ρε. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε ομάδα, χτυπήσουμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, υποτίθεται, ναι. Και εσύ με πουλάς τον καλύτερο μου παίκτη. Ταγάρι. Αυτό τι σου λέει. Ταγάρι και σε έφερε. Καλά, τι έλεγες. Παπαδόπουλος και ο Ρέμος, ε. Τότε τι έλεγες. Ταγάρι. Τι λέγατε για τον Κοντομινά και τον Μυτιλινέο. Εγώ τι έλεγα. Ότι τους έστειλε, το 98 τι έλεγα εγώ. Για τον Μυτιλινέο και τον Κοντομινά. Το ότι τους έστειλε το Πασόκ εκεί πέρα για να διαλύσουν τις ομάδες και τις δύο. Άντε μπράβο. Με κάποιες άλλες συμφωνίες. Ναι. Με εταιρείες κλπ. Άντε μπράβο. Τελείωνε. Λοιπόν. Όχι, θα τα λες όπως είναι, όχι όπως θέλεις να είναι. Όπως είναι. Ακριβώς. Δεύτερον, ερασιτέχνης Ηρακλής δεν υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Από τη στιγμή που οι απαταιωνάρες... Κατακλέψατε εκεί τα τιμολόγια, να πούμε. Κάνανε τα εικονικά και τα πλαστά τιμολόγια. Και εσύ που ήσουν, ρε κόκκινε, σαν του στο γιο, τι έτρωγες όταν κάνανε τα τιμολόγια αυτοί. Τώρα είσαι... Πού ήσουν, ρε, βριζόλες, μπλακάγκους έτρωγες. Τα γάρι. Αν θυμάστε το Ηρακλή, τα γάρια. Είμαι πολύ πιο Ηρακλής από ό,τι φαντάζεσαι. Ή από εδώ, ρε. Τιμή μου και γαμάρι μου. Λοιπόν, 15 εκατομμύρια ευρώ καταχραστήκανε και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 30 εκατομμύρια. Τι έκανε, ρε, η οικογένεια τι έκανε, οι υπόλοιποι. Κυνηγούσατε του παοξίδε. Τι άλλο μπορούσατε του παοξίδε να του κλέψετε τα πανό, τα γάρια. Τι άλλο μπορούσα. Τι μπορούσα. Για κάνει, ρε, αδερφιά παιδά. Είμαι εισαγγελέα. Τα γάρι. Τι είμαι. Α, τα γάρι. Λέγε ρε ζώων. Στα είπα, τι να σε πω. Τι μπορούσα να κάνω, πε μου. Τα είπα, τι να κάνει. Είπε τι. Ναι, τι μπορούσα να κάνει, Δεμοσχάρο κεφάλι. Την κότα έκανε και εσύ και οι υπόλοιποι. Την κότα έκανε. Έφτασε ο Ηρακλής στο χείλος του γκρεμού. Όταν αποκάλυπτα το χρέος. Θα πάρει τώρα κανένα αεροπλάνο. Πώς το λένε, ο Παπαθανασάκης θα μπει σαν τη Μάρο Κοντού σε κανένα πλοίο εκεί που τη βρήκε ο Κωνσταντάρα σε κανένα ψυγείο. Θα ξεπώσει και κάνα μισή εκατομμύρια. Και ψάχνει να το βρει στο Ηρακλής. Παίρνει τι απαντήσει που πρέπει και δεν απαντά. Εγώ παίρνει τις απαντήσεις που πρέπει, ναι, ναι, και καλά. Δεν απαντάς. Ναι, ναι, ναι. Ο Θοδωρίδης καταράστηκε και πληρώθηκε ο Θοδωρίδης, κανονικά. Ναι, και καλά έκανε και πληρώθηκε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο Θοδωρίδης δεν ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Να το διώξετε. Να φέρετε τον Γιάνκο Δράκο σε 6 μήνες. Σε πούλησε τον Κωνσταντίνο, σε έβαλε τον Κορμαρί και έκανες του Μπέκα. Του Μπέκα έκανες, Μπούλη. Ποιος έκανε του Μπέκα. Εσύ Μπούλη. Δεν βγήκε κανένας να μιλάω εδώ, ρε. Θα κάνουμε το Ηρακλή μεγάλο και απολύτω. Να βγάλει μια μέρα το φίλο στον τέλειο τον Μπατάκι. Ποιο Μπατάκι, αυτό που το κυνηγάνε. Όχι, φίλο είναι. Να το βγάλει μια μέρα. Είναι τη οικογένεια του Ηρακλή. Να το βγάλει. Εγώ καθόμουν μαζί του στο γήπεδο 10 χρόνια. Ναι. Εντάξει, να το βγάλει μια μέρα και να το πει τι έλεγα τότε. Τότε. Να μην σου πω εγώ. Άσε ναι, τι έλεγε τότε. Τι έλεγα στον τότε. Αέρα τι έλεγε. Όχι στο καφενείο εκεί. Που, λούγκριζε στα τσίπουρα. Από το 2000 μέχρι το 2002 είχα κάνει μία παύση, αν θυμάσαι. Είχαμε κάνει τον Classic FM. Α, μουσικός παραγωγός, το στοιχείο σου πήγες. Ναι, ναι, τότε είχα πάει μόνο. Για τον Classic FM είσαι. Πάνε τώρα σε διάλειμμα και πάνε στα άλλα θέματα. Η Ραβένα ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ραβένα, Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ραβένα, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα.
Τώρα είναι η στιγμή να ζήσεις την πιο συναρπαστική εμπειρία που είχες ποτέ. Η A-Class, το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Mercedes-Benz, σε περιμένει τώρα στη Νη Ιωαννίδη ΑΕΔΕ, έτοιμο παράδοτη, με όφελος από 3.400 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, σέρβις και μόμπιλο, με Welcome Freedom και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ελάτε τώρα στη Νη Ιωαννίδη ΑΕΔΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, στην Πηλαία, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Mercedes-Benz, the best or nothing. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο upi.gr. Δύο χρόνια One Salonica, δύο χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Salonica. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, Λόνα Μπέλα, Βραζιλιάνο. Στρατιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένα. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρατσόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύση σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Nuova concessionaria ufficiale Fiat e Fiat Professional a Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310-523-014. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα.
Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM και θα μείνουμε εδώ πέρα από τη Sport Expo της Κακομήρας με τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο και φυσικά μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσο Αργωνία. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, οτιδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί προκειμένου να έρθει στο χώρο άμεσα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά, και για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά τύπου Immobilizer, πάτε πάτε στη Δελφόρ 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία προκειμένου να στα φτιάξει άμεσα, γρήγορα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά. Αλφα Μητρία Κενό, Αρνή ονοματεπώνυμο, στο 54-344 Διακυρός Μετρόπολης 95,5 και κρεταγόρα Φίνικα στη Θέρμη. Γελά ζώο, ναι, θα σε βάλω μόνος. Εκείνο δίπλα σου, ο Τενκάτε είναι. Χαιρετισμούς έξω από το φίλο μας τον Αντώνη τον ακτινολόγο στο Ιπποκράτιο. Ο Αντώνης ο ακτινολόγος. Πού το? Ήρθε εδώ με την κοράκλα του. Ήρθε εδώ ρε να μας δει. Μας έχει παρατήσει στα Γιάννενα εκεί. Πάει. Εντάξει, τι να κάνει. Πήγε στα Γιάννενα με δυο παπούτσια πάνω. Τον έχεις εκεί δίπλα. Λοιπόν, είναι πιο. Δίπλα μου έχω άλλη μορφή. Ξέρω, ξέρω. Τον Τενκάτε έχεις εκεί, τον Τενκάτε. Όχι, κοίταξε. Αριστερά έχω Πασκάλ, είμαστε Black Power. Σε βλέπω. Και δεξιά έχω Πατρίκ Ογκουνσότο. Ογκουνσότο, για φέρτο ναι, να Πατρίκ, δούμε. Φέρτο να του κάνουμε Πατρίκ, μια συνέντευξη. Τι φέρτο να μιλήσει. Πατρίκ, τι κάνεις. Καλά είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί είσαι έτσι διστακτικός και δεν μιλάς. Εσύ μιλάω πρώτα γι' αυτό. Εγώ μιλάω πολύ. Λοιπόν, τον βλαμμένο το ξέρεις αυτό που μιλάμε. Το φαλακρό. Δεν το είδα καθόλου. Δεν το είδες καθόλου. Ναι. Και εσύ δεν το ξέρεις το Ραπτόπουλο. Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρεις από πού το ξέρεις. Ναι. Ακούω με κάθε μέρα μέσα στα τηλεοπτικά. Ακούς κάθε μέρα. Δεν έχεις τίποτα πιο σοβαρό να κάνεις. Θα τον ανεβάσετε το μακεδονικό για ο Σέζος πάλι θα φταίει του χρόνου. Έτοιμοι είμαστε για ακόμα κατηγορία του κόσμου. Θα έρθω στα μπαράζ να σας δω. Θα σας φέρω γκουρ. Όχι, να μην έρθετε, δεν θέλουμε. Άμα δεν έρθει τώρα, το μπαράζ θα έρθει. Πρέπει να έρθει άλλη εβδομάδα. Θα παίζουμε μέσα το μπαράζ. Θα έρθω στα μπαράζ να σας δω. Και να μιλάμε για το πέναλτι μετά. Αν ήταν πέναλτι. Πατρίκ, ειλικρινά αυτό το έχω. Ειλικρινά, επειδή είναι από τα ωραιότερα που έχει γίνει μακελιό, όταν ήσουν στον Εργοτέλη, έγινε viral εκείνο το βιντεάκι που έκανε σχολιασμό για το πέναλτι. Ναι, το καλό είναι όταν παίζουμε τώρα. Ναι. Όταν παίζουμε το Μικαγιούνα, το προπονητή είναι. Φίλο. Είναι το τέτοιο. Αυτό με κάνει πέναλτι. Σε κάνει συνέχεια πέναλτι για να αρχίσει να. Και το λέει το αλήθεια, λέει είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι για να αρχίσει να λε. Ναι, άμα το λέει έτσι, το αλήθεια είναι καλό. Άμα δυσκολευτεί, το βάζει το βίντεο και λέμε. Δεν μου λες. Ναι. Στο μακεδονικό Πατρίκ, είναι πληρωμένη, το λέει το όλα καλά, ο πρόεδρος. Πολύ καλά. Α, πληρώνει. Το καλύτερο πρόεδρο έχουμε. Το καλύτερο έτσι. Πληρώνει κανονικά. Πριν δίνει τι νίκε. Εδώ ρε πληρώνει τον κόκκινο. Εσένα διαπληρώνει. Εδώ πληρώνει ένα ζώο στο στούντιο. Είναι το πολύ καλό άνθρωπο που γνωρίζει μετά τη ζωή μου. Είναι έτσι, πρόσεχε τη λες γιατί σε βλέπει τώρα η κόρη του και ο γαμπρός του, ναι, συνέχισε. Γιατί όταν δουλεύει με το κάποιον, ναι. Είναι μια άνθρωπος που δουλεύει μαζό. Έχω μια απορία, περίμενε. Ο πρόεδρος
Ναι. Θύμωσε καμιά φορά στο γήπεδο, τον είδες με νόμενο με κανένα διαιτή να κατεβαίνει να τον πλακώσει το ξύλο. Γι' αυτό το είπα, δεν είναι το καλύτερο. Είναι πάντα ήρεμος, γιατί εγώ, πάντα λέω, ήρεμος, εγώ λέω να μην τρώει. Έχει δει χειρότερους στο Μετρόπολης και... Άμα τσατιστεί, που έχει αλίμονο, δεν τον κρατάτε. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω τον Κουνσότο. Έγινε καμιά φορά φασαρία, λέγε. Δεν τον άκουσε τιμωμένο από τον πρόεδρο. Ποτέ. Να ανεβάζει την ομάδα για να μην τον δει. Ο Κουνσότο. Πίστεψε με, Πατρίκ. Ο Κουνσότο. Πατρίκ. Ναι, στα πω. Λένε, πολλοί κόσμος λέει ότι οι μαύροι είναι καθροί αθλητές, πάρα πολύ δυνατοί, με καλή τεχνική, ναι, φυσική κατάσταση, αλλά στο, ναι, μυαλό υστερούν. Δίπλα εκείνος που έχει ο κόκκινος αριστερά είναι συνεργάτης μου, ο Πόκο Λόκο. Αυτό που σας λένε για εσάς τους μαύρους ότι υστερείτε σε μυαλό, τι έχεις να απαντήσεις σε αυτούς τους κακοήθεις? Μπράβο, μ' αρέσει το ρήθος. Ας πω ένα κάτι, πρέπει να καταλαβαίνει κάτι. Το μαύρο δεν έχει πολύ τρελό μυαλό. Ναι. Μόνο μην τον πειράζει. Αχα. Μαύρο θέλει αλήθεια. Αν το είσαι φία μαζί και λέει το αλήθεια, δεν θα έχει πρόβλημα ποτέ. Αχα. Αλλά αν το κοροϊδεύει και δεν το λέει το αλήθεια. Μάλιστα. Μάλιστα. Μετά το σκοτώνει. Είναι κυκλοθυμικός. Κάτι τύπου σαν και σένα ειδικά. Συναισθηματικός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πατρίκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ρε Πατρίκ. Θα έρθω να σε δω. Στα play-off. Σίγουρα όμως. Μόνο που το είπε, θα έρθει να το δει. Μην τον λέει να μην θέλει να έρθει, γιατί θα τραυματίε για κανένα δύο εβδομάδε. Άστο, ο τελευταίο που είπε καλή κουβέντα για αυτόν, είπε θα βάλει κόλλο Πρίγιοβιτς και έσπασε την κλίδα του Ράση. Α, τότε μην έρθει καθόλου, Να μην έρθει, να πάει να σε διαβάσει κανένα παπά, κανένα ημάμη. Πάνε, κάνε βουντού εκεί να είσαι καλά. Θα μα πει από αυτή την κάλτσα. Γεια σου, Πατρίκ. Φιλιά. Λοιπόν, γεια σου, Πατρίκ. Λοιπόν, κανένα μήνυμα θα διαβάσει ή να διαβάσω εγώ? Κόκκινε, ας τα μηνύματα. Εδώ έχει... Κόκκινε εκεί και το Πασόκ περίπτωρο λέει πιο δίπλα από τα δικαστήριο έχει οικούμενο, ρε. Εδώ υπάρχει μια αδικία. Πασοκοειδές λέει κατασκεύασμα. Ρε Κόκκινε, δεν το πιάσατε κανένα στο θέμα, ρε. Κατηγορεί το οικούμενο, ρε. Και τον κάνουν δικαστήριο. Δεν είναι αδικία. Είναι αδικία. Είναι ή δεν είναι. Θα σου πω, θα σου πω ποια είναι η ποδοσφαιρική αδικία. Το μεγαλύτερο σχέδιο εξόντωση του ΠΑΟΚ από εμάς ο Ηρακλήδης απέτυχε. Βάλαμε δηλαδή έναν κλειδέα παράγοντα ο οποίο. Ηγήθηκε του ΠΑΟΚ, φτάσαμε μία ανάσα από το να καταστρέψουμε και αποκαλύφθηκε το σχέδιό μας. Κόκκινε είναι αδικία να το πηγαίνουν στα δικαστήρια. Τι ομάδα είναι ογούμενος, Δρασί? Είναι αδικία. Τι ομάδα είναι ογούμενος? Τι ομάδα είναι ογούμενος, σοβαρά μιλάω. Κόκκινε είναι αδικία. Τι αδικία? Δεν είναι αδικία. Το ογούμενο. Ότι πάει στο δικαστήριο ογούμενος. Ο λόγος που τον κυνηγάνε, ξέρεις. Για 700 χιλιάρικα. Ναι, τι είναι αυτά τα 700. Είπε εξαίρεση. Δεν υπεξαίρεση, ρε φίλε. Τι? Είναι χρήματα, ναι, για τα οποία είπανε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταθέσει εναντίον του, εντάξει, ότι δεν έδωσε παραστατικά. Τι να πω τώρα από εκεί και πέρα. Κάτι ανάλογο, κύριο δηλαδή, Σαββίδη, σε μια άλλη περίπτωση. Εμείς. Περίμενε, ρε Κόκκινε. Κάτι άλλο, κάτι άλλους κυρίους, ο κύριος Σαββίδης τους κάλυψε, λέω. Τον κύριο Γούμενο δεν τον καλύπτει, αυτό λέω. Δεν πάει το μυαλό σου. Μα τι σχέση έχει να με πω. Πού κολλάει ο Βρίζας και ο Ζαγοράκης με το Δεν μίλησα για άτομα, ρε Κόκκινε. Δεν μίλησα για άτομα. Λέω κάποιοι άλλοι στην ΠΑΕΠΑΟΚ για κάποια παρόμοια κατάσταση τους κάλυψε, λέω. Ενώ τον κύριο Γούμενο δεν τον καλύπτει. Πρώτον. Ο Γούμενος πότε. Πρώτον. Καταρχήν δεν τον κυνηγάει. Πρώτον. Ποιοι δεύτερον, είναι αυτοί που τον κυνηγάνε? Δεύτερον, Κόκκινε, σταμάτα λίγο. Στο δικαστήριο θα πάει ο Βενιζέλος υπεράσπιση του Γούμενου. Ο φίλος ο Βενιζέλος. Από το γραφείο με τον Παπασαραντόπουλο μαζί να πάνε σε, να υπερασπιστούν τον φίλο τους. Τρίτον. Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε. Εσένα τι να σε ρωτήσω. Εγώ το λέω για να ακουστεί τον κόσμο. Εσένα τι να σε ρωτήσω. Απάντηση δεν θα πάρω. Το λέω απευθύνομαι σε εσένα σε δεύτερο πρόσωπο. Λοιπόν. Σωστό. Ο κύριος Γούμενος όταν ήταν στον ΠΑΟΚ υπήρχαν πολλοί ΠΑΟΚάρχες δημοσιογράφοι που τον κάλυπταν. Και μάλιστα όταν τον κυνηγούσαμε από την εκπομπή εδώ πέρα. Τη βραδινή ιδίως ερχόταν και λέγανε ότι τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται. Λιποθυμάει η γυναίκα του Γούμενου. Στα πατώματα είναι, στα σκαλοπάτια οδύρεται η γυναίκα του Γούμενου για αυτά που ακούγονται για τον άντρα της από τον Ραπτόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Δεν τα πιάνεις. Δεν τα πιάνεις, okay. Λέγε. Εγώ τι να πιάσω. Τι να πιάσεις εσύ. Εσύ άμα έρθει ένα πουλί εκεί πέρα, το χτυπήσει ο κυνηγός. Αντί να πιάσει το πουλί, καμιά χελώνα θα πιάσει. Τι να πιάσει. Πάμε παρακάτω. Πουλιά, τσακάλι μεγάλο είσαι. Έχει καλή εμπειρία. Ναι, 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 ναι. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ο Γκουνσότο και ο Πασκάλ.
Εντάξει. Ζήλευε, ε. Τι θέματα άλλα έχει, ξέρει. No comment. Δεν έχω άλλα θέματα, ρε Κωστή. Τι γίνεται με τον Άρη τη καρδιά σου. Δεν έχει άλλα θέματα. Με τον Άρη τη καρδιά σου, τι γίνεται. Ο Άρης τι κάνει τώρα. Θα βάλει ένα προστατευτικό στο πουλί του Τάτου. Γιατί λέει. Θα πάει στα Χανιά εκεί πέρα στην πατρίδα του Νύκταρη. Και πολλοί Αριανοί λένε δεξιά και αριστερά. Αφού ο Νύκταρη εκεί θα περάσει ο Άρη. Μπάει. Να του πω δύο κουβέντε. Ότι ο Νύκταρης από τα Χανιά έφυγε, χρωστάει στους παίκτες λεφτά και δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτος στην πόλη των Χανίων. Οπότε μη σου φανεί παράξενο, μη σου φανεί παράξενο, γιατί σταυροκοπιέσαι. Είδες τίποτα περίεργο. Λοιπόν, τώρα θα σου λέγα, μη σου φανεί παράξενο να φάνε τις κλωτσιές της αρκούδας οι παίκτες του Άρη εκεί. Τρίτον, έμαθα ότι θύμωσε ο πρόεδρος με την αυτόβουλη ιστορία του κυρίου προπονητή να τιμωρήσει τον Ραούλ Μπράβο. Ωραία. Μη σου φανεί απίθανο δηλαδή ο Ραούλ Μπράβο να επανέλθει τις επόμενες μέρες στην ομάδα του Άρη. Όσο για τα υπόλοιπα θέματα, Κόκκινε, να σου πω ότι δεν υπάρχει σάλιο για δώρα για προφιτερόν σε άλλες ομάδες και δεν βλέπω τον Άρη να ανεβαίνει κατηγορία σαν δεύτερος. Αυτό να σου πω άλλο δηλαδή. Καιρό. Ο κόσμος του Άρη είναι δυσαρεστημένος με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ψηφίζει ο Λάσκαρης και η γυναίκα του του ΠΑΟΚ τον εκπρόσωπο σαν πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ και εκεί είναι δυσαρεστημένος. Γενικά οι Αριανοί δεν είναι στα πάνω τους. Είχαν κάνει μια ανάκαμψη που εκεί προς Γενάρη μήνα. Τους άκουγες και λαϊδούσαν, είχαν μια αισιοδοξία κτλ. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίσαν οι φάπες στο ποδοσφαιρικό και βλέπαν ότι η ομάδα δηλαδή δεν τραβάει. Ότι ο Άρης ναι, δεν ανεβαίνει. Ως δεύτερος δεν ανεβαίνει. Ως τρίτος μπορεί. Αλλάζει πάλι κουβέντα. Ναι, ρε Κόκκινε, λοιπόν. Μπορεί αύριο να γίνει διάταγμα και να πει να ανεβαίνει ο τρίτος. Πού ξέρω εγώ. Όταν μπορεί να σωθεί η Βέρεια. Μπορεί να σωθεί η Βέρεια. Να πέσει η Λεβαδιά και ο Ηρακλής και σαν τρίτη η Βέρεια να πέσει κατηγορία. Γιατί χρωστάει και δεν μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό. Πάει ένα τραπέζι στοίχημα ότι η Βέρεια δεν έχει καμία τύχη στο κομπό της Sports Arena την Κυριακή. Ορίστε. Πάμε ένα στοίχημα ότι δεν έχει καμία τύχη η Βέρεια με το Λεβαδιακό. Καλά, μην το πιάνεις και πολύ το παιχνίδι αυτό. Μην το πιάνεις πολύ. Μην το πιάνω. Ο Άσος δεν χαλάει ποτέ. Καλά. Το δίνεις Άσο αυτό το παιχνίδι. Άχαστο. 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 Δηλαδή το περίσε εμάς σου το βάζεις μόνο αποδεκτό στον Άσο. Εγώ ποντάρω πάντα πάνω από δύο φράγκα. Δύο φράγκα, μάλιστα. Αυτό όταν μου το δίνει ένα 60 θα το ποντάρω. Μάλιστα. Θα ποντάρω Ρακλή, φιλέ. Κατανοητό, είσαι ειλικρινής. Θα ποντάρω Ρακλή 6 φράγκα. Σιγά. Αρκεί να ταξιδέψει. Τι να ταξιδέψει. Αρκεί να μπορέσει να ταξιδέψει στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Δωράκι είναι. Στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, ρε βλάκα, τι ναι, κέρκυρα. Κέρκυρα. Τι θα πάει. Σιγά. Στη ζούγκλα. Στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Άλλα θέματα έχει. Λοιπόν, για να συνοηθούμε. Ναι. Με το ρεπορτάζ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα όσα προκύπτουν μετά την ολική καταστροφή του Βαθαρανσάκη και του Καγιούλη στον Ηρακλή έχει να κάνει με το παρασκήνιο το οποίο ξεκινήσει από χτες, καθώς πολλοί νομικοί αρχίζουν και ξεφουρνίζουν και ξεψαχνίζουν τον ΚΑΠ να δούνε ποιος πρέπει να ανέβει ή ποιος πρέπει να παραμείνει. Η τρίτη ομάδα από τη Football League ή να μείνει ο 15ος από τη Super League. Αυτό που είχε γίνει το 2010, δηλαδή με το σκάνδαλο το 15-1 το περιβόητο, το οποίο είχε τραλάνει όλους τους φίλους του Ηρακλή, πάει να γίνει τώρα. Εδώ θα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψαχτείς και να γίνει άνω κάτω όλος ο κόσμος. Δηλαδή, πέφτει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Δεν πρέπει να ανέβει ο Άρης κανονικά. Σωστό. Εκεί ποντάρει και ο Άρης. Άσε που ποντάρει. Ο Άρης ποντάρει ότι θα πάει και σε δικαστήριο υπόθεση Λαμίας. Το εισαγγελέας την έβαλε στο αρχείο. Δεν την έβαλε. Εσύ μου είπες ότι ο Γρόλιος χθες μου είπε. Εσύ μου είπες ότι ο Άρης εξωαγωνιστικά νοσεί. Γιατί ψέματα είναι. Ωραία. Και πώς να βασιστώ εγώ ότι θα ανέβει ως τρίτος. Και τι δηλαδή. Α, λες δηλαδή ότι στο κομμάτι επειδή είναι ακόμα η κατάσταση ας πούμε αμφίρωπη. Ναι. Σωστό. Καλή σκέψη σου. Καλή σκέψη. Τι καλή. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι τον Άρη λόγω ότι έχει πελάτες, ότι έχει θεαματικότητα, ότι έχει μια εμπορικότητα α,
μπορεί και από μόνος του, από μόνο του το σύστημα να θέλει λόγω να τον ανεβάσει. Σας. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις εμπορικά, σε ένα συμβούλιο της Νόβα, αυτό είναι η μεγαλύτερη άμα ρωτήσεις σε ένα συμβούλιο της Νόβα, δεν σου πάει. Υπάρχει μια σκέψη ρε παιδί μου, δεν σου πάει, υπάρχει μια σκέψη να ανέβει ο Άρης ως τρίτος και είναι η Νόβα με τα στελέχη της, πάει ο Κανελάκης με το Μούση, άκουρε, τραβάει και ο Κανελάκης με το Μούση, πάει και οι υπόλοιποι, τι θα πούνε, να μην ανέβει ο Άρης ας πούμε, που έχει 8.000, 10.000 κόσμο στο γήπεδο και μια αλφα θεαματικότητα και μια αλφα εμπορικότητα. Και να μείνει, ξέρω εγώ, η Βέρεια. Λέγε ρε κόκκινε, για λεφτά μιλάμε, με νούμερα μιλάμε. Αν την εμπορικότητα ρε βλαμένε, ναι? Θα έπεφτε, θα αφήνανε ποτέ τον Αστέρα Τρίπολη να συμμετέχει στο πρωτάθλημα? Θα αφήνανε ποτέ συγγνώμη, τον Ευαδιακό συγγνώμη, ένα-ένα. Έναντι ποιου να μην τον αφήναν, έναντι του Ηρακλή. Γιατί η Τρίπολη και ο Ηρακλή τι διαφορά έχουν στον κόσμο. Κοίταξε, εσύ που είσαι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή στα Γκάλοπ ο Ηρακλής και η Τρίπολη ναι, είναι στο 0%. Το ξέρεις, δεν μπούφω. Άκου να δεις. Τι να αυτά δω, ρε Ταγάρι. Αυτά τα Γκάλοπ. Ο Ηρακλής στην πόλη του. Ο Ηρακλής στην πόλη του είναι πίσω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕ. Επειδή έχει εσένα μεγαευτό, Ηρακλειδέα στα ράδια. Ταγάρι. Επειδή είσαι αμόρφωτο ζώο. Ναι, ναι, ναι. Τα Γκάλοπ, κάτσε να δει. Τα Γκάρι. Αφήσαν την Τρίπολη, λέει, και ρίξαν τον Ηρακλή. Μάθε δύο πράγματα. Ζημιώθηκε η Νόβα, δεν βλέπει. Δεν βλέπει η Νόβα που ζημιώθηκε όλα πολύ. Τα Γκάλοπ τα οποία έχουν. 100 Ηρακλειδεί, 200 αστυνομικοί, 100 αναρχικοί και 50 χρυσαυγίτε στο Καφτατζόγλιο. Απαράτα μα, ρε. Απαράτα μα, ρε Μπούλη. Μπορεί να κάνει πολιτική καριέρα έτσι. Γεια σου, Παρθενάκη. Λοιπόν. Μίλα πάνω μου, μπορεί να κάνεις καριέρα έτσι. Τι πάνω σου να μιλήσω, ρε. Όλα ο Άρης έχει είτε το θες είτε δεν το θες. Μια αλφα εμπορικότητα. Ένα αλφα κόσμο, μια αλφα δυναμική που εσύ δεν έχεις σαν Ηρακλής. Πέντε πολιτικούς. Έχει εμπορικότητα μεγάλη ο Άρης. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Έναντι του Ηρακλή. Ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης σε κόσμο. Τρίτος είναι ο Ολυμπιακός, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, πέμπτη η ΑΕΚ και εσύ είσαι έκτος. Βόδι! Έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρτον. Η εμπορικότητα λοιπόν έτσι μετριέται. Βάζουν κάτω τα νούμερα και λένε τι μας συμφέρει εδώ, πόσες χιλιάδες είναι αυτοί, τι θεαματικότητα δίνουν, πόσα καφενεία γεμίζουν, πόσοι πομποί έχουν, πόσοι δέκτες έχουν, τι ιστήρια κάνουν, τι ιστορία έχουν, τι δυναμική έχουν. Ο Άρης λοιπόν ευτυχώς που υπήρχε ο Γκάλης εκείνο τον καιρό, κράτησε μια δυναμική μεγάλη, πήγαν και οι σουπεράδες κάνανε το κρυφό σχολείο και έχει λαό. Έχει λαό. Λεπροί, όπως θες πες τους τους σουπεράδες, έχουν κάνει λαό. Τον οποίο ο Ηρακλής δεν έχει αυτή τη στιγμή γιατί είναι σε σύψη. Τον έχουμε τον Βοδισάντβα. Ναι ρε ζω, εδώ ναι. Είμαι. Για ακούσουμε. Τοπ. Λοιπόν, ο Παρθενάκης σου στέλνει φιλιά. Λοιπόν, το θέμα είναι σαφές και τεράστιο. Ο Ηρακλής έχει τεράστια δυναμική και εμπορικότητα. Το είδες. Πού είναι, ρε, πού είναι. Πριν από 1,5 χρόνο, τροχιστής, ο Ηρακλής παραπάνω ψήφους παίρνει. Πού είναι η δυναμικότητα. 25.000 κόσμο είχε η Ηρακλής ΑΕΚ, τι έχεις να πεις. Πού έχει, λέει. Είχε. Η Ηρακλής ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο. Πόσο κόσμο είχε. 25.000 κόσμο. Ξέρεις τι κόσμο είχε ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Ρε εσύ, μόνο η Βέρεια να πάρουν οι βλάχοι τα τρακτέρ και κατεβούν εδώ θα σας τσαλαπατήσουν. Γιατί είσαι ερπετό. Και τι είναι ρε τσε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 τσets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 et
Δεν μου λες. Τι να σε πω, ρε. Πάλι καλά που είναι και ο Πάο και κρατάει τη σημαία από τη Βόρεια Ελλάδο. Το πρακτορείο του Κίρτσου που πήγαμε πριν από ένα μήνα. Ναι. Στην Έδεσα. Ναι. Ποιοι ήταν οι πιο πολύ φτιαγμένοι. Η πιο πληκτική πόλη τη Βόρεια Ελλάδο. Την Έδεσα. Που αν δεν ήταν ο Χίτλερ να κάνει του καταράκτε, ούτε το λεωφορείο δεν θα παίρναγε από εκεί. Από την Έδεσα. Κάτι. Άμα δεν ήταν ο Χίτλερ να φτιάξει του καταράκτε. Ούτε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ δεν παίρναγε στην Έδεσα. Όταν μπήκαμε είχε 25 άτομα. Πες ποια ήταν η με αριθμητική σειρά. Πες. Τι είναι η Έδεσα, μέτρο σύγκρισης δηλαδή. Όχι, λες ότι τι υπάρχει. Πες τι είδαμε. Καταρχήν η Έδεσα είναι μια πόλη θλίψης. Καταθλιπτική πόλη. Μην αλλάζει. Βρήκαμε τρεις Ηρακλειδείς και τι να το κάνουμε τώρα. Να το κάνουμε πρωτοσέλιδο, να πούμε τον Μπαζούλη. Να του βγάλει φωτογραφία εκεί, να του βάλει πρώτη σελίδα.
Όχι, σε ρωτάω το εξής. Επειδή. Και εγώ σε ρωτάω, σε ρωτάω την πραγματικότητα. Εάν είχατε δυναμική. Σε ρωτάω κάτι, έτσι λεπροί που είστε, κάτι θα μπορούσε να γίνει για εσάς. Αλλά επειδή δεν έχετε δυναμική, μείναν μόνο η θύρα 10 στο γήπεδο. Οι άλλοι φύγαν όλοι. Ξεμείνατε μόνοι σας. Ξεμείνατε μόνοι σας. Ενώ ο Άρης έχει δυναμική. Από τα 27 κόσμο, άτομα, τα 15 και εμπορικότητα, την οποία εσείς δεν έχετε. Τα 15 αγριές σου λέει τίποτα αυτό. Ορίστε. Από τους 25 ή 15 αγριές, τι έγινε, εκδρομή κανονική. Πόσα ούζα είχες πει τότε που τους μέτρησες 15. Πόσα. Ε. Ωραία, κοίταξε. Γιατί το μάτι σου γυάλισε σαν του γύλου. Ευτυχώς. Τι ευτυχώς. Ήτανε παρόν ο Κυριάκος Κύψος, ο οποίος μπορεί να διαβεβαιώσει την πιο πληθυντική πόλη της μετά το Κυλκής είναι η Έδεσσα. Καλά, καλά. Καλά που ήταν ο Χίτλερ και έκανε τους καταράκτες. Από κανένα δήμαρχο. Γιατί αν περίμενε από κανέναν Έλληνα θα έκλεβε το νερό Έλληνα. Πρέπει να σε πετάξω το καταράκτη κανονικά. Τι καταράκτη να πετάξει. Εγώ το είπα. Τι να πετάξει, ρε. Θα το μετανιώσω μια φορά. Σε βάλανε εκεί. Καλά σε λέει η Σάβρα από τη Γερμανία, ρε. Ναι. Ο Βαρκάρης πρέπει να ήταν πολύ γρήγορα άρρωστη. Πάλι κλεφταράδες. Κλεφταράδες όλοι. Για πες ένα που κλέψαμε. Έναν. Τι να που κλέψατε, ρε. Έναν. Μόνο τον Κατσιαμπή που έχει φίλο που σε ταΐζει τα ψάρια εκεί στο χωριό. Αδερφός μου δεν με ταΐζει. Σε ταΐζει τα ψάρια λιμό. Του φάγατε 500 χιλιάρικα. Λιμό. Μόνο από τον Κατσιαμπή 500 χιλιάρικα φάγατε. Ταγάρι. Που αν ήμουν εγώ δεν θα σε. Ούτε τσέρουλα δεν θα σε έβγαζα στο τραπέζι. Ούτε τσέρουλα. Ούτε τσέρουλα δεν θα σε έβγαζα στο τραπέζι. Ούτε σε ταΐζω. Αν ήμουν εγώ Κατσιαμπή. Λιμοτάγαρο. 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 Ναι, ναι. Άιντε, τράβασε διάλειμμα τώρα, ξέρεις, ρεπορτάζ εσύ. Δηλέ άνθρωπε. Ποιος είναι, ποιος είναι ο χορηγός των ζώων. Δεν ξέρω ποιος είναι ο χορηγός. Ήρθε εδώ Παπαθαλά, ήρθε εδώ Καγιούλης με τον Μπέκα και τους έκανες, τους κέρναγες καφέ από τον Κλαδά, τα γάρι. Τι έκανα, τι έκανα. Ε, τα γάρι και τους μιλούσες και τους απολυθυντικούς. Όταν άπλωσες το κύριο, όταν άπλωσες το κύριο Καγιούλης, αυτούς τους λεπρούς. Μην κάνεις με μένα χειραψία και την αμέρα, θα το μετανιώσεις. Πολίτη, κόψτε με για να πω τους χορηγούς. Λοιπόν, Αλφα Μητρία κενό, αρνεί ονοματεπώνυμο στο 54-344, συγγνώμη για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τα 30 αρνιά τα οποία θα κλειώσουμε τη Δευτέρα παρακαλώ. 30 αρνιά τη Δευτέρα κλειώνουμε στο Μετρόπολης 95,5 και στην εκπομπή της Κακομοίρας Δευτέρα προσφορά της κρεαταγοράς του Φίνικα της Θέρμης. Να πω ότι στην πρώτη ώρα μαζί μας ήταν η Αφή Κωνσταντινίδη, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου έχει καταργηθεί. Υπάρχει η οριστική διαγραφή πλέον, οι Αφή Κωνσταντινίδη έχουν την πείρα και φυσικά είναι έτοιμοι να σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή τηλεφωνώντας τώρα στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Για οριστική λοιπόν διαγραφή 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με γραμμές κύριε Πολίτη. Με γραμμές. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Πάνες Maybelline Economy, Mega Packs και μονές συσκευασίες μορομάντιλα 40% φθηνότερα. Όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια Everyday 40% φθηνότερα. Προϊόντα περιποίησης και styling μαλλιών Pantene 35% φθηνότερα. Απορρυπαντικά Dixan, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ακόμα όλες οι γλάστρες 40% φθηνότερα. Και φυτόχωμα 20 λίτρα μόνο 1,99. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Έλα στο Κοσμοτέ Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotechhackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Σάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι.
Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi's Top Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Τώρα στην Ελπέντισον πληρώνεις μόνο 1 ευρώ την ημέρα για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου για τους 5 πρώτους λογαριασμούς χωρίς πάγια για πάντα. Κέρδισε δηλαδή συνολικά έως και 31% έκπτωση κάθε μήνα για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Κάλεσε τώρα στο 18128. Ισχύει για νέους πελάτες μέχρι 31 Μαρτίου. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρισκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical, με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως, σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύ χώρο εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, Air Condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ, Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς, 2310-753.000. Κυρίες και κύριοι, και πάλι από το θάλαμο για κυβερνήσεως, σας μιλάω κυβερνήτης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από την όμορφη Νάξο και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας υπό τους ήχους ενός κονσέρτου για κριτική λύρα. Τσαμπούνα από την Κάρπαθο. Ταούλη από τα Γιάννενα. Και πήγανε τις αρδελαδές μου. Το Κυκλάδι την Κολάουτο θα συνοδεύσει με τη φωνή της η κύρα Φιλιό η Σαντουρνιά. Καλημέρα Μαρία μου. Καλημέρα Μαρία μου. Ενώνουμε 33 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και φέρνουμε κοντά όλους τους Έλληνες με το δίκτυο της Olympic Air. Olympic Air, μέλος του Aegean Group. 2 χρόνια One Salonica, 2 χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Salonica. Τι καιρό έχει εκεί πάνω, Καμιλοπάρδαλη. Χάλια φαίνεσαι. Βουλουσιμένη μου, τι να κάνω. Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη και διαρκεί 12 ολόκληρες ώρες. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας. Στην είσοδο της Θέρμης από τη λεωφόρο Μηδανίων στην οδό Λέοντο Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και στο agripro.eu.
κάποιες αξίες στη ζωή παραμένουν σταθερές. Επειδή λοιπόν το μεράκι μας για καλό και ποιοτικό φαγητό μένει αναλύωτο, εμείς, οι δημιουργοί του πρώην διαχειρός Αρέτου Ηλιούπολης, αλλάξαμε και γίναμε Μάσιμα, αλλάζοντας μόνο το παλιό όνομα. Μάσιμα λοιπόν, με πολύ όρεξη για Μάσιμα. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου, το μόνο που αλλάξαμε είναι το όνομα στην επιγραφή. Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590 και στο μάσιμα.gr. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Πέρεσε, αλήθεια είναι. Ωχ, ποιος την ακούει τώρα. Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καρά θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκινήτου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM από το περίπτερο 13 από τη Sport Expo, Μετρόπολης 95,5 της Κακομήρας, με την ώρα των ακροατών πρέπει στον αέρα, το 2310 και τα 390 δικά σας. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από την Hyundai Εσκιά της Παροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε μια τεράστια γκάμα από μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για εσάς που το βαλάντιο είναι κάπως έτσι πιο χαλαρό, πιο χαμηλό και είναι τα πράγματα δύσκολα. Για εσάς οι οποίοι θέλετε καινούριο, υπάρχει το Hyundai i20, το οποίο μπορείτε να δείτε εκεί, να το οδηγήσετε, να απολαύσετε την οδηγική της συμπεριφορά και αν σας αρέσει να το κάνετε δικό σας με 10.990 ευρώ. Του τέστην θα έχετε και 5 χρόνια. Τέστην τελείωνε. Εγγύηση. Έχω τον Πετρωτό για είδηση. Έχεις να πει, σε μισό λεπτό. Να πεις κανένα χωρικό? Όχι, θα τελειώσω και μετά θα δω. Άντε τελείωνε, μην πας κανένα τέταρτο λοιπόν, χωρικό. Άντε. 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, ο χωρικός σε πληρώνει. Ναι, αλλά με πληρώνει 2 χρόνια σέρβις. Ναι. 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, και όταν λέμε εντελώς δωρεάν, εννοούμε εντελώς δωρεάν. Και περισσότερα θα μάθετε τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή στο eskiadisbalodimos.gr. Δώσε τον Κώστα τον Πετρώπη. Και βγάλε το σκασμό μέχρι να πει την είδηση. Μην το διακόπτεις. Καλημέρα, Κώστα. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μαζεμένες ειδήσεις. Η πρώτη είναι ότι επιβλήθηκε στον Μπέλκα πρόστιμο 10.000 ευρώ για τον πανηγυρισμό του στο μάτσο με τον Πανιόνιο. Από ποιον? Από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αξιολογικός κανονισμός είναι αυτό. Είναι από τη διοίκηση μετά την απολογία του 10.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί έπιασε τα γενετικά του όργανα αυτό ο πανηγυρισμός. 5.000 ευρώ δηλαδή στο κάθε μέζιο. Μάλιστα. Που συζητήθηκε πάρα πολύ. Επίσης, εκκρεμεί η απολογία για τα likes στην ανάρτηση του Τζαβέλα από τους ποδοσφαιριστές, αλλά όπως γράφουμε σήμερα στη Μέτροσπορ, είναι η λιμάνη πρόστιμο. Προφανώς από την απολογία θα κριθεί ποιο θα είναι το ύψος του προστίμου. Πόσο πολύ θα πληρώσουν. Παρακάτω, λέγε. Μισό λεπτό, λέω. Ο Μιστακίδης είπε ότι εγώ έκανα like και το κατέβασα στη φωτογραφία. Όταν είδα το σχόλιο, το κατέβασα. Εντάξει. Απολογηθεί, ρε κόκκινε, τελείωνε. Θα απολογηθεί και στη διοίκηση. Αυτό μπορεί η διοίκηση να το βάλει πρόστιμο. Έτσι. Να είσαι πιο. Την άλλη φορά πιο προσεκτικό. Θα εξαρτηθεί από το τι θα πούνε. Μην πιάνει διάλογο, ρε Κώστα. Η τρίτη είδηση ποια είναι. Η τρίτη είδηση είναι ότι άρχισε η δικτυγούμενη, αυτό που έλεγε ο Μπούζο πριν, έχει διακοπεί για τι 2 Μαΐου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατέθεσε ο Νίκος ο Βεζετζής, ο οποίος είπε ότι όταν εμείς αναλάβαμε είδαμε ότι λείπουν κάποια παραστατικά. Είναι κατηγορήθηκε υπεξαίρεση 770.000 ευρώ. Λείπαν κάποια παραστατικά και όπως είπε ο Βεζετζής, τότε υπήρχαν χρήματα στην ΠΑΕ γιατί είχε γίνει η πώληση του Δημήτρη Σαλπικίδη. Ο Θανάσης ο Κατσαρές είπε ότι εμείς δεν είχαμε γνώση τότε τι ακριβώς συνέβαινε στην ΠΑΕ. Μόλις αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάναμε την καταγγελία. Μίλησε και ο ορκωτός λογιστής που έκανε τον έλεγχο και ήταν αυτός που προσδιορίσε το ποσό στα 770 χιλιάρικα, αλλά και ο τότε υπεύθυνος λογιστηρίου Γιάννης Γιανακάκης, που σύμφωνα με τις πληροφορίες προσπάθησε να δικαιολογήσει κάπως τα πράγματα, αλλά δεν κατάφερε να πει στο δικαστήριο. Διακόπηκε η δίκη ρόλο. Μάρτυρας υπεράσπισης υπήρχε. 2 Μαΐου. Μάρτυρας που να υπερασπιστεί το γούμενο υπήρχε. Όχι, δεν βρέθηκε. Κάνα ρεπόρτερ του πάω από άλλο ραδιόφωνο, κάνα διευθυντή από κάνα άλλο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε εκεί. Όχι, έτσι. Όχι. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι ήταν άλλο ραδιόφωνο εκεί. Κύριο Βενιζέλο, τίποτα. Όχι. Γιατί το στηρίζαμε. 2 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη. 2 Μαΐου.
Άλλη είδηση υπάρχει. Αυτά. Για το Πρίγιοβιτς ρωτάει ο κόσμος τα μηνύματα. Για το Πρίγιοβιτς. Ναι, γιατί λέει 70% έδεσε το κόκαλο για. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Κοίταξε, χθες έκανε προπόνηση, δεν μπαίνει σε ασκήσεις με σωματική επαφή, δεν πάει δηλαδή στο τζαρτζάρισμα. Ναι. Αλλά αν δείτε και το βίντεο που ανέβασε χθες η ΠΑΕ, έκανε πολλά. Μπράβο. Αρχίζει να δίνει λίγο δηλαδή δύναμη. Άρα υπάρχει ελπής για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ελπίδα, ο ίδιος είπε ότι ας το κρατήσουμε έκπληξη, να μην τα. Ωραία. Αυτός πιστεύει ότι θα παίξει. Πολύ ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε Κώστα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν πάρα πολύ καταλυτικές. Πάμε στον κόσμο. Στο κόμμο. Έχει κόσμο. Έχει. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ωραία, έτσι. Ωραία είναι. Έμαθα ότι τα αρνιά που, τα 30 αρνιά θα τα ψήσετε Σαββατοκύριακο για να γιορτάσετε τον αφανισμό του Ηρακλή. Εμείς. Εκδηλώθηκες ασβέ. Ξύπνησε ο Άρης μέσα σου, Ούτε ο Άρης ξύπνησε. Ούτε ο Πάο ξύπνησε. Σκίστον, σκίστη άντρας. Οι λαμογές πληρώνονται. Σκίστη τώρα. Ναι. Και πάω κάρα μας, θα πούμε με, στον άλλο να πούμε το καλοκαφέρι να πούμε τώρα. Άντε έχεις κατατίσει να πούμε ιδέα να πούμε. Άκου τώρα. Πέστα. Θα πάμε με διακόπτης. Θέλω να πω στον Μπούζα. Ναι. Γιατί εκεί στο Μπούζος τραπή που στήσατε να πούμε και στην έκθεση. Ναι. Ωραίες ερωτήσεις έκανες στον αυτόνα. Στον υφυπουργό. Αυτόνα να πούμε του Πασόκ. Στέβια. Ναι. Γιατί αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς χωρίς Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείτε να κάνετε και στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν μπορείτε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Και τι έκανες. Γιατί δεν το ρωτάσαι μεγάλο δημοσιογράφε. Τι γίνεται με τον Ηρακλή. Αλλά πού να ρωτήσεις. Απλώς να πούμε ήθελες να βεβαιωθείς μαζί με τον Δημητρίου. Που τον έβγαλες σήμερα ξανά. Ότι θα πέσει σίγουρα ο Ηρακλής για να γουστάρεις. Από ενδιαφέρον. Δεν φταίει ο Δημητρίου. Να μην κλέβατε τα λεφτά, ρε. Να μην πέφτει. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε, τώρα. Και δεν ο ΠΑΟΚ έχει σαν βίδι και πληρώνει, ρε. Άκου να δεις, ρε. Ποιος σε πληρώνει, ρε. Και λέω, ρε, Μπούζα. Γιατί στον ΠΑΟΚ στο παγωμένα και έδειξε και η τράπεζα. Το σώσαμε τον ΠΑΟΚ. Και τον Πανιόνιο και την ΑΕΚ με 150-250 εκατομμύρια. Τώρα σας έπιασε ο πόνος για τον Ηρακλή, λείπουν λεφτά. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Οπότε και τους γράφους, λε, κακαουνάκι, απαιτούμε να ανοίξει αύριο η εφορία και το είχαν να πληρωθούν για να αναπληρωθεί ο Ηρακλής. Ποιος θα πληρώσει. Ακριβώς, αλλά πού να γίνει αυτό. Ποιος θα πληρώσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ μια ζωή είναι ψηφιριστής. Ξέρεις να πει ψηφιριστής, αζωέ! Εγώ ξέρω ότι... Εσύ δεν ξέρεις τίποτα! Εσύ ξέρεις, γουστάρεις τώρα, αλλά θα σου πω εγώ κάτι, ρε! Ακούς, σου λέω εγώ! Ακούω, ναι! Λοιπόν, δεν θα γίνει ρε αυτό που νομίζεις, ρε! Α. Έτσι για να... Γιατί να κλείσεις μεγάλη ομάδα, ρε! Ναι! Μεγάλη ομάδα είναι και δεν θα δώσει και σένα και τους άλλους τους εκεί που κάνετε τους δημοσιογράφους. Ναι. Τα φωστροκάλαλά σας. Ναι. Όλα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Κόψον. Του χρόνου στη Γάμα Εθνική. Κόψον. Όταν θα θες να σωθείς στη Νεάπολη. Εγώ τον Ανδρώνη θα του πω όπως έκανε ο Κέσσαρας το κεφάλι πάρτου. Για αυτά που λες. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Εσύ μόνο Κέσσαρα. Έκλεψες τα λεφτά εσύ. Δεν πλήρωσες κανέναν, δεν πλήρωσες εφορία, δεν πλήρωσες σίκα, δεν πλήρωσες παίκτες. Σταμάτα βρε κουτοπόλα, κάτσε να μιλήσει ο πονόψυχος τώρα, κάτσε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Ο Μάρκος είναι πονόψυχος, έλα. Καλημέρα. Να δώσω πρώτα τους χαιρετισμούς μου στο φιλαράκι μου τον Κόκκινο για την προσφορά και όλα τα καλά που έκανε στο περίπτερο 13. Ναι. Από μέσα από την καρδιά μου. Έτσι. Και μετά να πω τον φιλαράκι μου τον Ιάδη. Ότι εγώ πήγα, έκανα δυο κουλοτούμπες, ναι. Καλές αυτές που είπε ότι εγώ κάνω καλές κουλοτούμπες. Εγώ θα τον ευχηθώ όμως με την αγάπη μου και την καρδιά μου καλό Πάσχα να κάνει μια καλή κουλοτούμπα ο ίδιος, να προσκυνήσει τον κοντό, αλλιώς ο Ηρακλής πάει στα τάρταρα.
Ούτε στον καλύτερο ύπνο σου δεν το δει. Αυτό το πράγμα να το καταλάβει το φιλαράκι μου. Γιατί κι αν θα έρθει το Πάσχα, εγώ θα χαρώ πολύ να βρεθούμε και από κοντά, να καθίσουμε να πιούμε τα καφεδάκια μας, να συγκρίσουμε τα αυγά, αυτά που είναι μαύρα και άσπρα και αυτά που βάφονται τα μπλε. Τώρα πώς θα συγκριστούν δεν μπορώ να κάνω. Μπορεί να έχουν και ένα συμβιβασμό. Μόνο ο προσκυνισμός άμα γίνει η τούμπα κουλουτούμπα. Μάρκο, την καλημέρα Μάρκο, μου. Μάρκο, να ανοίξει Σαββατοκύριακο η εφορία και το ΙΚΑ για να πληρωθεί. Να ανοίξει ρε κόκκινε. Να ανοίξει. Ποιος θα ανοίξει ένα μωρικά. Να ανοίξει ρε κόκκινε. Ποιος θα πληρώσει. Τα γάρι κόκκινε. Θα βάλουμε το κράτος ρε. Το κράτος ρε. Θα πάγω σε 10 χρόνια. Άντε ρε. Σάβρα και εσύ γλύφτες όλοι. 10 χρόνια θα πάγω στον ΠΑΟ. Συγγνώμη. Τα χρήματα πού θα βρείτε. Θα έρθει ένας ανάλογος μετά από 10 χρόνια σαν τον ΠΑΟΚ και θα τους πληρώσει. Εμείς ήρθε ο πρόεδρος αυτός, καλός κακός, άνοιξε τα πλήρωσε. Τα πλήρωσε. Εσύ κόκκινε ποιος θα τα πληρώσει. Όσο για αυτό που είπες Κωστή, για το βούμενο έχεις φιλαράκι 100% δίκιο. 100% δίκιο. Και ο πρόεδρος, το Πασόκ, και το Πασόκ και ο Γούμενος, μιλάτε γιατί η γυναίκα του Γούμενου λιποθυμάει. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Μάρκο. Ναι. Στον επόμενο. Πάμε επόμενο. Καλημέρα. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Για τα μπράντι κουβέντα. Τα είπαμε χθες. 90 ώρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Αργιανός από Αθήνα την κάνουμε. Τι έγινε φίλε. Καλά ρε Κωστή. Σε πείραξε η ψήφο στο μπάσκετ σε ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή. Όταν τον Νοέμβρη ψηφίσαμε σε ΔΣ τη Football League. Αντιπρόσωπο της Συμμαχίας. Εκεί δεν έπρεπε να το κάνεις θέμα. Αντιπρόσωπο της Συμμαχίας. Το Νοέμβρη στη Football League, σε ένα συνέδριο, είχαμε στηρίξει αντιπρόσωπο της Συμμαχίας. Ναι. Δεν και γλωσσόφλος. Αυτό δεν σας είχε πειράξει τότε. Και μετά ήρθε μια βαρβάτη χορηγία στην Ημαφία. Ναι. Και ο Άρης έκτοτε ναι. Έπιασε παρτίδες με Φιλαδέλφια. Ναι. Ναι. Τι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και τι έγινε. Τι έγινε, ρε φίλε, είπαμε θα πατάξουμε το παρελθόν. Αλλά παίρνει ο Γιάννης κάπου από Φιλαδέλφια, έχω κανένα παίχτη να στείλω. Είναι ο άλλος, ο Κυριλίας, Κώστας είσαι, Γρηγόρης είσαι, Θοδωρής είσαι. Γράφουμε στις εφημερίδες. Θα το ξαναπώ, Κώστας είσαι, Άπλας είσαι. 32 χαρτιά χρέη είσαι, έτοιμος δεν είσαι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι, τα ίδια σενάρια θα ζήσουμε ρε φίλε. Μάλιστα. Και πάει μετά προπονητής ναι. Και στον Ευεργέτη, μα. Στον Προύχοντα, Θοβέ. Σε αυτόν που το 1-200 δεν είναι τίποτα και πάει και του λέει δεν θα παίζεις. Αν είναι να δυνατό. Σε ρωτήσω κάτι. Θοδόρη, να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Τώρα που δείχνουν όλα ότι διαλύεται ο Ηρακλής. Ναι. Και θα πέσει εξωαγωνιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πιθανόν δηλαδή να δικαιούται και τρίτη ομάδα από κάτω να ανέβει. Το φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει κάτι και να μείνει η ομάδα από τη Super League και να μην ανεβάρεις. Όχι ρε φίλε, δεν παίζει αυτό. Δεν γιατί... παίζει. Πάλι θα του πω το κόκκινο, ο Άρης εμπορικά, ο Άρης εμπορικά είναι μέγεθος πάρα πολύ υπολογίσιμο. Γιατί αν μπορεί να το καταλάβει το κλούβιο το κεφάλι του κόκκινου, όχι, ρε, το όχι, καταλαβαίνει. Όχι. Εμπορικά είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, ο Άρης έχει κόσμο. Έχει πελατεία. Τελειώσα. Γιατί ρε φίλε, αυτό με το Φορτούζι θα επαναληφθεί αντίστροφα φέτος. Και θα ισοφαριστούν τα πράγματα. Θα ανέβει ο ένας, θα πέσει ο άλλος. Τότε μας ρίξατε, τώρα θα ανέβουμε εμείς. Απλά πραγματάκια είναι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Για ρώτα. Πώς νιώθει ο Γρηγόρης ναι. Που έζησε μια φαντασίωση ναι. Που την έχει αυτός και ήταν international της Γερμανίας. Δηλαδή να βρίσκεται μεταξύ δύο πρικισμένων ανθρώπων. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Και ήταν international της Γερμανίας έχει αυτή τη φαντασίωση καθότι από όσο γνωρίζουμε όταν κάθεται σε ένα βουνό από αλεύρι και σκόνη αφήνει πύργο πίσω του. Προφανώς θα έχει ιδία αντίληψη για να εκφράζει τέτοια.
Ο Χρήστατος του Σαλτίδης περνάει. Έλα εδώ, έλα εδώ μωρή κάμπια. Έλα εδώ μωρή κάμπια, έλα εδώ. Έλα εδώ, γιατί σε κράζει η Σαύρα. Σε κράζει η Σαύρα. Πού να έρθει η κότα, βρε. Αφού μαζεύτηκε ο κόσμος να τον πλακώσει. Ήρθαν τρεις συνταξιούχοι. Χιταχιούχοι. Συνταξιούχοι ήταν. Φοβηθήκαμε το χιταχιούχοι. Ήρθε Τσαλτίδης, έλα εδώ. Ήρθαν συνταξιούχοι και τον πλακώσουν, ναι ή όχι. Περίμενε. Εδώ το μικρό. Άλα ρε. Μετρόπολη είσαι ρε. Πες τον τι έγινε. Κάτσε να βγω στον αέρα του Μετρόπολης 11 χρόνια μετά. Ναι, τι, πού είστε βρεκάδια. Πες τον τι έγινε με τους συνταξιούχους. Τι έγινε ρε. Που το ψάχναμε. Τίποτα αρνητικό το ρεπορτάζ του Άρη έχει. Ήρθανε για να κάτσουμε να διαβάσουμε το Άρη ρε. Τίποτα. Τίποτα αρνητικό το ρεπορτάζ του Άρη έχει ή είναι όλα ωραία. Όλα είναι αρνητικά. Α, τώρα είναι όλα αρνητικά. Ναι, γιατί. Τώρα που τον έχεις μπροστά σου, δεν τον κράζεις, αδερφή του Αιγαίου. Τώρα που τον έχεις μπροστά σου, δεν τον κράζεις, αδερφή του Αιγαίου. Τι να τον κράξω, μωρέ. Όλα καλά το ρεπορτάζ του Άρη. Γλύψον τον. Ναι. Αδερφέ μου, φίλε μου, κουμπάρε. Φανεύει ο Άρης, μεγάλη, το καλύτερο ρόστερ. Δεν είναι όλα καλά το ρεπορτάζ του Άρη. Το καλύτερο ρόστερ. Είναι και αυτά που λες εσύ. Μαρουπίδη. 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 Κύριος Μαρουπίδης. Τελείωσε. Πες τον, δεν κάνω πλάκα με τους ταξιούχους. Γιατί νομίζω ότι. Και τον ψάχνανε. Σε ψάχνανε. Ήρθε ένας δηλαδή, με κάτι μπαστούνια και. Περίμενα. Ο κύριος. Να σε. Άκου να δεις. Όντως ήρθανε. Όταν ήταν το δίρουνε κάτι παοξίδες, είχε πει ο Γιαλαμάς είναι ντροπή να φάει ξύλο. Ο Γιαλαμάς. Ο Γιαλαμάς. Να φάει από παοξίδες και να μην έχει φάει ξύλο παριανούς. Απαριανούς λοιπόν, το έχω δει live. Περίμενε. Περιμένω τώρα να έρθουν οι Ηρακλήδες να το δίνουν. Ναι. Και βλέπω τρεις παππούδες και βλέπουν τα σέλνους σε σένα, λες και αυτές εσύ. Και λέω εντάξει, από παοξίδες Ηρακλήδες στους Απαριανούς. Τσαλτίδη και κόκκινε, αυτοί οι παππούδες. Δεν κάνω πλάκα. Αυτοί οι παππούδες που ήρθαν εκεί, φάγαν τα λεφτά του Πασόκ μια χαρά, τα παιδιά του Πολυτεχνείου πουλήσαν σοσιαλισμό και πήραν συνταξάρες και θα ψοφήσουν μια χαρά. Εμείς μέχρι τα 70 θα δουλεύουμε και θα έρθει το νοσοκομιακό και η νεκροφόρα για να μας πάρει από τη δουλειά και θα μας στείλει κατευθείαν. Μην τους λυπάσαι λοιπόν. Εσένα που ήρθαν εκεί. Καλά. Μην τους λυπάσαι λοιπόν, καθόλου. Όποτε βλέπεις μην τους λυπάσαι καθόλου. Κράτα μια απόσταση. Με τη μαγκούρα του Πασόκ ήρθε ο άλλος να κάνει μανούρα. Άντε μπράβο. Καλά, κράτα μια απόσταση. Έχεις κάτι να ρωτήσεις για τον Άρη να σε ενημερώσω. Έχω να ρωτήσω κάτι για τον Άρη, ναι. Πες. Ιντρικαδόρικο όμως. Πες κάτι, δεν τα λέτε. Καταρχήν η υπόθεση η νομική. Τα λέω όλα εγώ και τέτοια. Επειδή το ξέρεις το ρεπορτάζ. Θα πάει στα δικαστήρια η υπόθεση με τη Λαμία, ναι ή όχι. Αυτή είναι η μόνη μου ερώτηση. Αν θα πάει. Η υπόθεση, λέω, τη ένσταση στη Λαμία θα πάει και πότε θα πάει. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Έπρεπε ήδη να είχε πάει. Έπρεπε ήδη να έχει πάει. Ο Ρόλιος. Μία άκρη, γιατί μόνο αυτό το τρέχει το θέμα. Για να πάει, έχει καλός. Αλλά δύσκολα θα πάει. Δεν έπρεπε μου λέει... ήδη να έχει πάει. Ναι, παρακαλώ. Ο Κωστένογλου. Με αυτό το ανόητο βλέμμα που έχει. Το ανόητο βλέμμα. Με αυτό το ανόητο βλέμμα που έχει. Άκου τώρα. Ο Βλάξ μιλάει για τον Κωστένογλου. Άκου εμένα. Κριτικάζει τον Κωστένογλου. Γιατί δεν μου λέει. Όταν ήταν να φάει τον Ραούλ, μπράβο. Ένα τηλέφωνο δεν μπορούσε να κάνει τον άλλο τουλάχιστον να ξέρει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρει το ρεπορτάζ του Άρη ο Κωστένογλου που τρώει τον Ραούλ Μπράβο. Έμαθε γιατί ήρθε ο Ραούλ Μπράβο στον Άρη. Ο Κωστένογλου, πρόσεχε λίγο. Ο Αναστόπουλος έπρεπε να είχε φάει τον Ραούλ Μπράβο. Γιατί πρώτος ήξερε τι γινότανε. Απλά ο Κωστένογλου έκανε αυτό που δεν είχε κάνει ο Αναστόπουλος. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που δεν εξεφώνιζε τον Νίκο Αναστόπουλο για οτιδήποτε. Και ορθώς έκανες γιατί είναι φίλος και αδερφός, δεν πρέπει να ξεφωνήσεις τώρα τον Κωστένογλου. Αδερφός του, γιατί έτσι που το έπεσε ακούστηκε δικό σου. Όχι, είναι, εγώ τον εκτιμώ τον Αναστόπουλο. Άλλο αυτό. Τον εκτιμώ τον Αναστόπουλο και θεωρώ ότι εν μέρει έχει αδικηθεί από την κατάσταση, αλλά έκανε και λάθη. Βέβαια, έτσι και ανέβει ο Άρης με τον Κωστένογλου, αφού την κάμπια δεν θα τη σκίσω. Δεν γίνεται να ξεφωνήσεις τον Κωστένογλου και όταν θεούσε... δεν είναι τίποτα για τον Αναστόπουλο. Έτσι. Δεν γίνεται επί Αναστόπουλου να φταίει ο Καρυπίδης και επί Κωστένογλου να φταίει ο Κωστένογλου. Δεν σ' άκουσα, ναι, παρακαλώ, καληνύχτα. Κύριε Μαρουπίδη. Καληνύχτα, κύριε Μαρουπίδη. Καληνύχτα. Καληνύχτα τώρα. Τον Παναγοπουλίδη, ρε, δες τον αρέ. Ευχαριστώ, Χρήσανδε. Να είστε καλά, παιδιά. Μωρικότα, έλα. Τι έγινε, τι. Μπροστά στο Χρήσανδο, αδερφέ μου, φίλε μου, κουμπάρε μου. Εσύ όποιος περνάει από εκεί, φώνα τον, να του κάνεις μια συνέντευξη. Αλλά τους πάρεις όλους να τους πεις. Γιατί βλέπω ότι κάνεις επιλεκτική. Εσύ συνηθίζει να του παίρνει όλου. Κάνει επιλεκτική κόκκινη. Να πάμε σε κανέναν ακροατή. Εγώ λέω 3 και 26 να πα να κάνει καμιά έρευνα για την εφορία. Αν έκλεισε η εφορία. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς τον. Λοιπόν, αν ήσουν ποδοσφαιριστή, είσαι στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία αυτή τη στιγμή. Στο δηλώνω εγώ. Ναι, 25 χρονών. Αν ήσουν ποδοσφαιριστή, είσαι στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άτιμο τσίπρο. Λοιπόν, μάσε κάτι πασοκολιμωτάγαρα, γιατί σε βάλανε στο στόμα, είναι η πρώτη φορά, σε κάνω εγώ του Ρουφιάνου φόρα τώρα στον κάνω. Για πες. Μάστος,
μάστος, γιατί η έκφραση που τους μένει τώρα σε κάτι πασοκολλημοτάγαρα παοξίδες είναι το μάσε λίγο. Το μόνο που θα τους ξηγέσαι, θα σου το πω εγώ ποιο θα είναι το σύνθημα. Μόλις θα σου μιλάνε, αυτά τα Mickey Mouse τώρα, θα τους λες την εξής έκφραση. Άιντε μάσε λίγο. Μάσε λίγο γιατί σου είπα, θα εξαφανιστούν βράδυ. Μάσε εσύ λίγο. Τι κόμμα είσαι. Εσύ τι κόμμα είσαι. Εγώ, Γρηγόρη, προσωπικά ναι. Εμένα θέλεις. Δεν ψήφιζε εσύ ποτέ Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, ρωτάω. Εμένα προσωπικά. Αν μου πεις εσύ το 80 πόσες φορές έριξες ΠΑΣΟΚ, θα σου πω κι εγώ τι κόμμα είμαι. Εγώ ποτέ δεν ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Ποτέ. Πώς σου απαντάω, εσύ. Από την πύλα του Βενιζέλου περίμενε. Θα του πάει το σκυλάκι για κατούριμα, κόκκινο. Εγώ να πάω. Εγώ να πάω το σκυλί του Βενιζέλου. Αυτά τα συνειδίζει εσύ, μωρή, κάποια. Μπας και σηκώσεις και κανένα μπουρμπουάρ. Γρηγόρη, ξέρεις γιατί δεν σε φεύγει πασουκίλα. Γιατί την έχεις στο αίμα, ρε Γρηγόρη. Την έχεις στο δέρμα. Αν ήμουν Πασόκ, αν ήμουν Πασόκ, θα ήμουν στην ΕΡΤ, φίλε. Δεν θα ήμουν στο Μετρόπολη. Με τι μούτρα θα σου στην ΕΡΤ, ρε. Με τι μούτρα. Τι μούτρα, ρε. Βλέπω όλα τα μοντέλα έχουν εκεί. Τα τι είδα. Μούτρα, ρε. Καταρχήν είσαι αντιτηλεοπτικό τύπο. Στην ΕΡΤ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πηγαίνει στο καφέ. Το διευθυντή τη ΕΡΤ θα έκανα. Αυτά τα μούτρα που σε βγάλουν στην κάμερα. Το διευθυντή τη ΕΡΤ θα έκανα, βρε χαμένο. Τι ΕΡΤ να έκανε, βρε μαγουλό. Το διευθυντή τη ΕΡΤ θα έκανα. Δευτερό Αλφαρομαίο το μαγουλό σου να πούμε. Το διευθυντή τη ΕΡΤ σου θα έκανα. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Είσαι για τηλεόραση εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, ρε, είμαι. Πήγε σε ένα κανάλι το Τμήμα Μακεδονία και σε πήρα παραμάζωμα. Κατέβασε το κεφάλι κάτω, μοσχαροκεφαλή. Ποιον δεν πήρε παραμάζωμα. Α, για να πέρα. Πας γλύφι. Θα κάνεις λίμπα και θα βγει. Σε βρίζει ο Αλέφαντος. Ναι, κοιμήθηκα. Ο Αλέφαντος την μπάλα που ξέρει. Ο Αλέφαντος την μπάλα που ξέρει, ρε βλάκα. Είπα εγώ σε βρίζει. Που σε έβγαλε τρίτο, ρε Ηρακλάκο. Ρε Ηρακλάκο. Σκουλίκι βρωμερό και τρισάθλιο. Πάμε πεις εμένα Ηρακλάκο. Ηρακλάκο, φουκαρά. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς φίλε. Επειδή είπε ο κύριος Κότσινος για προηγουμένως για κάτι κότες. Σε μια κότα από το Μόναχο, έναν γκασταρμπάιντερ, μπορώ να στείλω πάλι ένα μήνυμα. Στείλε ένα μήνυμα. Στείλ τον για την λέξη που είπε, είναι υβριστική. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ υβριστική. Κόπτονα. Κόπτονα, πολίτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τον κόκκινο να βρεις εκεί πέρα μέχρι τις 4. Να έρθει να με βρει, εδώ είμαι. Να σε βρει. Έχεις τον Μπόκο Λόγκο και κάνεις τον Μάγκα. Για κάτσε μόνο σου να δεις. Για πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι, εσείς. Λοιπόν, παιδιά, σας απολαμβάνω αλήθεια. Κάθε μεσημέρι, αλλά και βράδυ, Ραπτόπουλε, οι εκπομπές σου είναι τέλειες. Το βράδυ, εγώ ήθελα να κάνω ένα υποθετικό. Ναι. Ήθελα να σε κάνω ένα υποθετικό ερώτημα. Μάλιστα. Γιατί λέμε τώρα ότι εξοργανωστικά ο Ηρακλής μπορεί να πέσει, να ανεβεί ο Άρης, να το εκμεταλλευτεί αυτό κτλ. Μπορεί, ναι. Εγώ παοξής είμαι. Ναι. Αλλά θέλω να δω γιατί η θέληση ας πούμε των υπόλοιπων παοξίδων. Ναι. Εσύ τι θέλεις, ερώτημα. Να πέσει ο Ηρακλής ή να ανέβει ο Άρης. Αυτό ακριβώς το ερώτημα θέλω να κάνω λοιπόν και στους υπόλοιπους παοξίδες. Εσύ ότι... ρε τι θέλεις. Κάτσε να μας πεις. Εγώ. Τέθηκε. Ωραία το ερώτημα ωραία και απάντα ερώτημα. Εσύ. Ναι. Λέγε. Για μένα το καλύτερο θα ήταν... Για μένα το καλύτερο θα ήταν να ήταν και οι δύο στην Α. Για να τους κάνει έρωτα. Για να έχει ενδιαφέρον. Τώρα, να έχει... τώρα, είσαι, κα... να έχει τώρα το... είσαι καλός άνθρωπος ή το λες σοβαρά. Όχι σοβαρά το λέω. Δεν είμαι πάω της φάση αντιολυμπιακός και όλα αυτά. Πάω κρεφίλ, απλά μου άρεσε να κερδίσει ο Πάος. Θες να γελάς μαζί του στην Τούμπα όταν έρχονται. Γιατί πες, κακό είναι, δικαίωμά του. Πες το ναι, πες να πάμε σε διάλειμμα. Θες να γελάω μαζί του όταν έρχονται στην Τούμπα, αυτό θέλεις. Όχι, φίλε. Ναι, τι. Θέλω να έχει ενδιαφέρον, να είναι τα παλιά τα ωραία α, χρόνια. Τα παλιά ωραία χρόνια. Πάω Κάρης, Ηρακλής. Διάλειμμα γιατί... αναγκαστικό, πάμε πιο γρήγορα τις γραμμές. Μένετε στις γραμμές εσείς. Ερχόμαστε μετά με φίνης εκπομπής με ωραίες θεματάρες. Διάλειμμα. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.600.000 ευρώ. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάντια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Κοσμοτέ One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr κάθετος One. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook, Fiat Κουμαντζιάς. Δύο χρόνια One Salonica, δύο χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Salonica. Μαρία, ο Πάνος κάτι θέλει να σε ρωτήσει, λέει. Να σε ρωτήσει κάτι. Έλα, γιαγιά. Έλα, Πάνο μου. Μήπως ξέρεις ποιο είναι καλό λάπτοπ για open world single player RPG gaming? Ποιο? Λάπτοπ λέω. Ποιο είναι καλό για open world single player RPG gaming? Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να μου πει. Ρώτα, τι λέει. Για πες τη μαμά να μου πει και θα σου πω. Οι άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς στην τεχνολογία είναι οι Tech Experts του Γερμανού. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το λάπτοπ που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Ο Μάρτιος στο Καζίνο Φλαμίνγκο είναι ο καλύτερός σας μήνας. Με κληρώσεις 1000 ευρώ και τον Αντώνη Ρέμο live. Καζίνο Φλαμίνγκο. 3 Μαρτίου 13.000 ευρώ. 13 Μαρτίου 16.000 ευρώ. 23 Μαρτίου 25.000 ευρώ. Και 10.000 ευρώ στις 1, 8, 15 και 22 Μαρτίου. Παρασκευή 24 Μαρτίου, μεγάλο πάρτι με τον Αντώνη Ρέμο σε μια μοναδική εμφάνιση. Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Καζίνο Φλαμίνγκο Χοτέλ στη Γευγελή. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, Λόνα Μπέλα, Βραζιλιάνο, Στρασιατέλα, Σι Σινιόρ, Μερσιμποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένο. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος.
Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο περίπτερο 13 στη Sport Expo Μετρόπολης 95,5. Μας βλέπετε ζωντανά μέσω live streaming από το Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Μια ομορφιά με... βλέπω το κεφάλι του κόκκινου και δίπλα το μαύρο το... Τον Μπόκο Λόκο. Μια ομορφιά. Σου δίνω το λόγο μου, την επόμενη φορά θα φας πολύ ξύλο. Τι ομορφιά. Όχι από παππούδες. Τι να σε δουν. Από γιαγιάδες. Από γιαγιάδες. Οι παππούδες, ε. Φάγα τα λεφτά. Οι παππούδες ήρθαν και φάγα σε φάγα τα λεφτά της μεταπολίτευσης. Καραγκιόζη. Ε, και τι θέλουν τώρα. Καραγκιόζη. Καραγκιόζη. Ο Τσίπρας λέει δεν τους θέλει. Να τελειώσω. Ο Τσίπρας. Κόψτε να λίγο να πω τους χορηγούς. Ο Τσίπρας που ψηφίζα δεν τους θέλει. Κόψτε ρε πολίτη από τον αέρα. Κομμουνιστάς δεν θέλανε. Ρε πολιτικοί, δεν θέλατε. Μπορώ να πω του διαγωνισμού. Κομμουνιστική κυβέρνηση, δεν θέλατε. Βγάλτε να πω αέρα το φαλάκρο λίγο. Λοιπόν. Βόδιο μουσχαρα. Αλφα μη 3 κενό. Αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344. Την Δευτέρα κλείνουμε 30 αρνιά στην εκπομπή μας για να κάνετε το πασχαλιάτικο τραπέζι. Μια προσφορά. Σκάσε λίγο ρε βλάκα. Μια προσφορά από την. Στη δικιά μας εκπομπή θα γίνει κλήρωση. Φυσικά, άμα ήταν για κάνα τάμπλετ θα πηγαίνα σε καμιά άλλη εκπομπή. Άμα είναι για τίποτα αρνιά, στη δικιά σου την εκπομπή. Γιατί είσαι... Σήμερα, όταν πας σε επίσκεψη βλαμμένη, είναι προτιμότερο να πάρεις ένα ψάρι, λίγο κρέας, παρά να πάρεις κάτι άλλο. Ναι. Πιάνει μεγαλύτερο τόπο. Στην επέτειο κατάλαβες, του γάμου εσύ... σου τι πας, ένα γουρούνι στη γυναίκα σου ή λουλούδια, ρε Βόδι. Στην επέτειο του γάμου, ναι. Άσε τι κάνω εγώ. Τι πας. Καθένας τι κάνει είναι δικό του. Παίρνεις από την κάρτα και παίρνεις αρνιά στο σπίτι. Θα τη λύγεις και με περιτύλιγμα. Να τελειώσω ρε το διαγωνισμό, δεν μπορείς. Τη βάζεις και ένα μήλο πάνω στη μύτη του γουρουνιού. Ρε πολίτη, κόφτω να λίγο ρε, μην έρθω από εκεί. Λοιπόν, προσφορά από την κρεατογορά στη Θέρμη στο Φίνικα. Την κρεατογορά του στο Θήμιο. Άντε, βλάκα. Καραγκιόζη, θα αρχίσω τα καντήλια τώρα. Άντε να μην πω. Άντε, λοιπόν, μαζί μας η εταιρεία Σκιάδη Παροδήμος με Hyundai i20 με 10.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σέρβις, εντελώς, μα εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε δωρεάν, μιλάμε χωρίς να δώσει το παραμικρό ούτε για εργατικά, ούτε για λάδια, ούτε για μπουζίδια, τίποτα. Και μπορείτε να το δοκιμάσετε, να το οδηγήσετε εκεί, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690. Απομένουν 20 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Τα 3 εντάρια δικά σας, πώς είναι στην αναμονή ρευλαμένε? Πάμε στον κόπο, καλημέρα. Πώς είναι? Πάμε, καλημέρα. Πώς είναι να κάνουμε διακίνηση? Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Δεν μου λες ποιος ήταν αυτός ο κόκκινο που σου είπε το 80 πόσες φορές ψήφισες? Ένας νεοδημοκράτης. Α, ντρέπεται να πει ότι είναι δεξιός. Δεν φτάνει που είναι δεξί, είναι και αδέξι. Αυτό ήταν από τα... Κλείσε, ήταν από τα καλύτερα που έχεις πει, φτάνει. Κάτσε κι άλλο. Χαιρέτησε. Α, όχι, ρε, καθιστώσουμε, μην πεις τίποτα άλλο. Θα το χαλάσεις, έχεις γράψει ιστορία σήμερα. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, κύριε.
Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου λέτε, ρε Αρβιλομούρη, γιατί με έκοψες προηγουμένως. Τον κόκκινο λέω. Αρβιλομούρη δεν μπορεί να μπει σε μένα, φυσικά. Όχι σε μένα. Τον... Ναι. Τι είπα και με έκοψες. Τι, άμα έρθω και τρέχεις θα έχω άδικο. Εγώ θα έρθεις εσύ και θα τρέχω εγώ. Ναι. Γιατί σε έκοψες. Εσύ ρε με νεγάκι τον εφέ με αυτά τα βυζιά. Ναι. Που έχεις, θα τρέχω εγώ. Κοίταξε να δεις, αυτά τα γούστα είναι δικά σου. Ε? Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Εσύ αυτά τα βυζιά που έχεις, που θέλεις να κάνεις τεστ παπ, μην έχεις καρκίνο του μαστού που έχουν οι γυναίκες, θα αφήσεις. Εγώ πήγα να δώσω ένα μήνυμα στο φίλο σου, τον Καστρομπάιντερ, αυτόν εκεί. Στείλ τον όπως είναι. Στείλ τον όπως είναι για να μην φάει τώρα το μεγάλο του πουσλούκι που έχει ακουστεί ποτέ. Κοκκίνε, κάνεις τεστ παπ, ρε. Ακούς σου λέω. Ξέρεις τι είναι αυτό που είπε. Πάμε. Ξέρω ρε φίλε τι είναι. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι γυναίκες κάθε χρόνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μου λες. Αν κάποιος πει τον Πασκάλ Σκυλάραπα, τι θα κάνεις. Εγώ. Θα τον κόψει ή όχι, ναι. Όχι. Γιατί τι είναι. Λευκός είναι. Τι είναι. Κίτρινος είναι. Τι είναι. Κινέζος είναι. Είσαι μαλάκας. Το λέω έτσι ανοιχτά. Σκυλάραπα δεν είναι. Τι είναι. Καταρχήν, ένας χριστιανός σαν και εσένα που γαλουχήθηκε στο Άγιον Όρος δεν κάνει να δεν είμαι καλός χριστιανός, πάμε παρακάτω. Ναι. Το ξέρω, κανένας χριστιανός δεν είναι καλός. Στη θεωρία είστε όλοι καλοί. Λέγε ρε φίλε. Εσύ είναι ο πατέρας. Και στην κλοπή πρώτη. Έλα φίλε, ναι. Έλα ραπ, καλησπέρα. Καλώς τον. Σε τηλεφωνώ πρώτη φορά. Λοιπόν, πάω ξύς. Ναι. Θέλω να πέσω και να διαλυθούν τα λιμά της πόλης. Για ποιο λόγο, πες μου, το συνέστημα. Δεν τους γουστάρω, δεν τους γουστάρω. Άστα να βγάλει, κατάθεση ψυχής κάνει. Ναι, και να φτάσω. Σε λίγα χρόνια, σε κάνα, ξέρω εγώ, δύο χρόνια. Να κάνω έρωτα χαλαρό τις ομάδες του ΠΟΚ. Αυτό θέλω, τίποτα αυτή άλλο. Είναι, εξαφανιστούν τα λιμά και να κάνω σεξ τους Αθηναίους. Τις μάλιστα. Ομάδες του ΠΟΚ να πούμε. Μάλιστα. Είναι πολλά ένας τελιά, στόχος εφικτό. Είσαι ειλικρινής, μπράβο σου. Στον επόμενο. Πάμε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Πέσαν τέσσερις γραμμές, δύο μείνανε. Καλημέρα. Μόνο εσύ μπορεί να τα καταφέρεις. Μία έμεινε. Καλημέρα. Καμία. Πάμε. Καμία σου είπα. Ρε. Καλημέρα φίλε. Πάνω σου. Τι καλημέρα ρε βλαμένε. Τέσσερις παρατέρα το λες καλημέρα. Πέντε γραμμές τις έριξες ρε κόκκινε. Ξέρεις γιατί. Εσύ είσαι στο. Γιατί είσαι αργοπορημένο. Εσύ είσαι στούτιο, εγώ τις έριξα. Η ερώτηση που κάνεις είναι πιο αργή. Εσύ είσαι στούτιο, εγώ τις έριξα. 2-31-0-90-90-90, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα γιατί... Πρέπει να τα ακούσετε. Ραπτό το κόλπο είναι εγώ. Ότι πάλι δεν πέσαμε αγωνιστικά και μας κυνηγάνε εμάς, λέει ο κόκκινος. Μιχάλης ΠΑΟΚ 4. Τα 750.000 το κομμόνο πήγαν στο Καζόπουλο για τα διαρκείας. Ο 201. Θες να διαβάσεις εσύ, πάρε γραμμές. Εσύ δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αντωνιάδη πονάς και φταίει ο ΠΑΟΚ. Καλό αφανισμό κομπλεξάρα, τα φιλιά μας στο Ρούλι. Εκεί στη Β' Εθνική. Ο άλλος λέει. Στην Νότια Ελλάδα πλειοψηφία είναι η Γάβρη. Στη Βόρεια Ελλάδα οι Παοξίδες και στο πρακτορείο ΠΑΠ του Κίρτσου είναι η Ηρακλειδής. Τι μάθαμε σήμερα, λέει από τον κόκκινο. Πάρε γραμμές εσύ. Πες τον κόκκινο που κοροϊδεύει τον Ογκουσότο ότι μιλάει καλύτερα ελληνικά από αυτόν. Που αυτοκτονούν 14 φιλόλογοι κάθε φορά που μιλάει. Για σένα το λέω. Έχουμε υπεραριθμία σε φιλόλογους. Καλύτερα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί ναι. Ο χώρος. Τα τυροπιτάκια τα βάζεις λέει εκεί μέσα. Κόκκινο έχει πει και το Πασόκ περίπτερο. Πιο δίπλα τα μούτρα σου για εκεί είναι πασοκοειδές κατασκεύασμα. Ο 556. Το διαβάσαμε. Ανάψαν τα δισκόφρενα από το χειρόφρενο του κόκκινου. Έχει Δευτέρα και σηκωμένο το χειρόφρενο, λέει ο 374. Φαγώθηκε ρε Μπούζε, λέει ο άλλο, να σωθεί ο Ηρακλάκος. Ποιο γλύβεις ρε. Α, για τον Μπούζο είναι τα άλλα. Συγγνώμη. 5-6 τελευταίες γραμμές. Πάμε, κάνουμε διαχείριση ακροατών. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε, κύριε. Γεια. Yeah. Λοιπόν, αυτός που καταργεί τους Ηρακλειδείς, εγώ εύχομαι ποτέ να μην δουν πρωτάθλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Να σέρνονται έτσι και οι κατάρες μου να πιάσουν σε αυτούς. Να διαιρηθούν όλα εκεί τα αντίκελα που έχουν μέσα. Εκεί να μην έχουν τίποτα. Όλα αυτά εις βάρος θα είναι, να ξέρεις. Ο Ηρακλής επρόκειται να πεθάνει νεκροθράφτης της Θεσσαλονίκης. Γεια σας. Γεια χαρά. Εσύ πάντως... Για να είσαι στην Αλφα Εθνική ξανά το δεις στον Ηρακλή, παίζεται. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα, ναι. 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 Έλα κύριε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω μια ερώτηση από τον κύριο Κόκκινο. Εδώ είναι, σ' ακούει κύριε. Ο κύριος Σοχαντόπουλος, τι ρόλο έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Τι ρόλο έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Πρωταγωνιστικό.
τον εκμεταλλεύτηκε για να μπορέσει να πάρει ψήφους. Και το διαρκείας που έδωσε δωρεάν τι είναι? Το δεδροπόταμα το. Τα εκατομμύρια διαρκείας που έδωσε. Εκατομμύρια διαρκείας δεν έδωσε, αλλά πήρε και τα χιλιάδες. Χιλιάδες. Και έχετε ακόμα το θράσος εσείς. Εσείς οι Ηρακλειδείς να μιλάτε για να μείνει στην Άλφα Εθνική. Εμείς τι σχέση έχουμε με τον Τσοχατζόπουλο, για παιδί μου. Θα σου πω αμέσως τι σχέση έχετε. Για άκουσα. Θα σου πω. Εσείς έχετε θάψει τον πάγκο τρεις φορές μέχρι τώρα. Όχι, τι σχέση έχουμε με τον Τσοχατζόπουλο. Περιμένει εσύ έβες από τον πάγκο. Βρε ο Ηρακλής τι σχέση έχει με τον Τσοχατζόπουλο. Να πέστε τρεις κατηγορίες κάτω, μπορείτε να πέστε. Να κοιτάσουμε τους άλλους. Εσύ δεν θα προλάβεις να το δεις αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Θα δω τη μία. Ούτε τη μία προλαβαίνει. Προπονείσαι για αυτό, μα ούτως ή άλλως. Θα δω τη μία και αυτό μου φτάνει, κύριε Κόκκινε. Είτε έχει πάρει ψηλά τον Αμανέ. Καλός και του λόγου. Εγώ πήρα ψηλά τον Αμανέ. Εσύ με πήρες τηλέφωνο. Στον επόμενο. Έχει ένα πρόβλημα ο Κόκκινος με την επικοινωνία. Πρέπει να πας σε επικοινωνιολόγο. Σε image maker. Ναι. Καλημέρα. Καλά κύριε. Που είσαι εσύ. Πρέπει να πας. Πάρε και αυτό που παράει. Έχει. Καλημέρα κύριε. Ναι, καλησπέρα. Το πνευμόνιο το έχει σαπίσει από μέσα. Το άλλο λέει είναι έτοιμος να πεθάνει. Έλα φίλε, ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Ακόμα καλά είμαστε. Πρώτη φορά σας παίρνω, σας ακούω χρόνια έτσι. Για πείτε μας το θέμα. Ναι. Ορίστε. Για πείτε μας το θέμα σας. Α, το θέμα. Αυτό που μιλάτε για τον Ηρακλή. Εγώ είμαι παοκτής πολλά έτσι, από μικρό παιδί. Ναι, ναι. Αλλά τον Ηρακλή τον αγάπησα και αυτόν. Βέβαια, αφού είχε κάνει τον καπτατζόπουλο εξαιρετικό. Και τι είναι με τον αγάπη. Επί εποχή είχα την Παναγή χειροκροτούσε κάτι που δεν κάνω ποτέ Ηρακλήδης για το ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και κοίταξε, συγκεκριμένα γνώμη, για τον κόκκινο εσύ, τώρα. Ναι. Εσύ χειροκροτούσες το Κατσιπαναγή γιατί έβλεπε σόου. Δεν πήγαινε να δει. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ο Καραΐσκος, ήταν ξανθόπουλο. Ο Καραΐσκος τι ήταν, ο Καραΐσκος σκότωνε τον κόσμο. Τι θέαμα έχει ο Καραΐσκος. Έβλεπε πόδι, το παρούσε, έσπαγε τον πόδι. Δεν είχε τίποτα να παρουσιάσει. Είχε καλή ομάδα ο Ηρακλής, έτσι έπρεπε να πάρει και πρωτάθλημα. Από πού έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε? 8 φορές 13ο τερμάτισε. Από πού θα πάρει πρωτάθλημα? Όχι, εκεί την εποχή τότε εγώ θυμάμαι πήγαινα στον αγώνα 6-0 τον Παναθηναϊκό, 5 τον 1. Χρειάζεται το 6-0. Πες μου μια χρονιά που τερμάτισε ο Ηρακλής δεύτερος. Πώς τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί έχει τόσα χρόνια. Γιατί δεν τερμάτισε ποτέ, ρε φίλε. Να σου πει ο Ερπετόπουλο. Πού να θυμάμαι. Ποιο Ηρακλή, ρε φίλε. Ποιο Ηρακλή. Κατέληξε, φίλε, αλλά... κατέληξε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πήρα για άλλο κακό που μιλάνε. Έτσι, εδώ πέρα, εγώ έχω πάει και στον Άρη με την ύψη στο 3-1. Χειροκροτούσα τον Άρη που δεν θέλω να το βλέπω ειλικρινά. Θέλω ο Ηρακλής να μείνει, όχι ο Άρης. Και έχω βάλει και το κόκκινο πες στο φίλο μου εκεί πέρα. Έχω βάλει 100 ευρώ στην Πλατανιά, στον Ηρακλή. Με εξήνες ποσοστό 3,65. Μέτρο 65. Ο Πλατανιά, Κέρκυρα. Στην Πλατανιά, Ηρακλή, εξήνες στην Ηρακλή. Έβαλα 100 ευρώ, τα χάσα, αλλά. Ο γιος μου λέει: Παπά, λέει στις γριές, τα ακριβώς μου κάνει. Συγγνώμη που το λέω. Ραγόρι μου λέω: Είχε κίνητρο ο Ηρακλής. Κατηγορία έπαιζε. Τον καημένο. Τον βάλαμε στον πάκο, τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, ρε φίλε, ναι. Το να σε λυπάται ο αντίπαλος, ξέρεις τι κακό είναι. Καλύτερα όχι, να λέει: Παπά, α πάμε και παρά αυτό το πράγμα που κάνεις. Δηλαδή, χειρότερο, ρε εγώ φίλε. Το έβαλα. Ναι. Ναι, το, ναι. Έβαλα γιατί το συμπαθώ τον Ηρακλή. Είναι κρίμα, ρε κλείσε καλό. Κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Στο πάω, Ηρακλή, έβαλε 100 φράγκα στο δίπλο πέρσι. Όχι, όχι, δεν έβαλα, όχι, όχι. Έχω βάλει στον άνθρωπο και έχασα, στο... έχασα πολλά λεφτά, ειλικρινά μπορώ να σου τα δείξω αυτά που λέω, τα έχω έτσι. Έχασα πολλά δεν λεφτά θέλω με να το κάνει, φίλε, άκου, άλλο η πλάκα που κάνουμε, δεν θέλω να χάνει ο κόσμος, άστο. Όχι το άλλο η πλάκα που κάνουμε, έτσι, κολλά, αλλά όταν αντί... ακούω ότι χάνει εννοείται. Εμένα ο Ηρακλής είναι συμπαθής και ειλικρινά... Κρίμα, είναι, ειλικρινά. Και εσύ μου είσαι συμπαθής. Κρίμα. Κρίμα τον καλά, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Επόμενος. Κρίμα που έφυγε τα λεφτά του παίκτη. Κρίμα που δεν πλήρωσε το δημόσιο. Κρίμα. Κρίμα που δεν πληρώνει το Καφτατζόγλιο. Κρίμα που οι βρύσες δεν τρέχουν. Κρίμα. Πάμε. Έλα. Ορίστε. Κρίμα που έκανε τα τιμολόγια τα πλαστά. Κρίμα. Έλα, φίλε, ναι. Ακούτε. Ακούμε, κύριε, ναι. Ο Παντός Ηρακλή, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούω τις τελευταίες εβδομάδες στην εκπομπή σας. Για τον ΠΑΟΚ, που λένε υποξή για τον Ηρακλή. Εντάξει, καλή κασούρα. Εμείς δεν πρόκειται να ευχηθούμε τίποτα κακό για αυτούς. Αλλά ας μαζέψουν λίγο τις γλώσσες τους, μην γυρίσουν οι ευχές. Η ομάδα εμείς την πιστεύουμε, μπορεί να σωθεί πιστεύω αγωνιστικά. Τώρα τι θα γίνει εξαγωνιστικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, 4-5 έκλεισε η εφορία. Τώρα ο Κανελάκης συλλέγει πληροφορίες, πλέον να ψάχνει να βρει. Άμα
Άμα δεν πληρώσατε, αντίο ζωή. Θα πάτε στην Κέρκυρα με το πλοίο. Να μην χαίρονται με τον πόνο του άλλου και να μην ξεχνάτε σκάνδαλα που έγιναν υπέρ του. Τράπεζα Σαββατοκύριακα και τέτοια, έτσι. Αυτό, να μην ξεχνιόμαστε. Ρε φίλε, το συνέστημα του μίσους. Το συνέστημα του μίσους είναι πάρα πολύ όμορφο. Το έχει κάνει ο καλός Θεούλης στους ανθρώπους, έτσι να είναι πάρα πολύ δυνατό. Ας πηγαίνουν να παίζουν 9-10 φορές στην Αθήνα. Άκου τώρα αυτό που λέω, έχει κάνει ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, από όλα, ξέρει. Έχω κάνει με βρωμόψυχο δίπλα μου 15 χρόνια, φίλε. Πάμε, επόμενη γραμμή, να είσαι καλά. Ναι. Να ζήσεις, να το θυμάσαι. Επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε. Πάρα αυτό που χτυπάει. Δεν θέλει να μιλήσει αυτός. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σου. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, επιτέλους βγαίνουν και μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, όλοι αγαπάμε τον Ηρακλή και λένε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν το 90% του παοξίου να αγαπάμε και το σεβόμαστε. Και εγώ τον αγαπάω τον Ηρακλή, γιατί να κάνω μια κροπηξική ομαδούλα. Τι σημαίνει αγαπάω, κύριε? Ρε, εγώ αγαπάω. Δηλαδή το συμπαθώ κατά μία έννοια. Είναι μια ομάδα σχετικά τίμια, σχετικά καθαρή. Όχι, αλλά φίλε μου, δεν είναι αυτό. Δεν, τους κάνω εγώ, δεν είναι αυτό. Αγαπάω τον Ηρακλή, το συμπαθώ μάλλον τον Ηρακλή. Πάει να πει ότι ο Ηρακλής δεν μου χώθηκε στη μύτη. Συμπαθώ τον Χατζηπαναγή. Συμπαθώ τον Χατζηπαναγή. Άμα του έπαιρνε σαν τον Γκάλι καμιά δέκα πρωταθλήματα, δεν το συμπαθούσε όμως. Αλλά ο καημένος ο Χατζηπαναγή δεν τον ενόχλησε τον ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο. Το φουκάρα τον Χατζηπαναγή, γι' αυτό το συμπαθεί. Αφού χαίρεσαι τώρα που πέφτει, γιατί λες τον αγαπάω? Βασικά να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ χαίρομαι που πέφτει. Είμαι. Χαίρεσαι. Όχι, να πεις την αλήθεια, χαίρεσαι. Εκείνη που δεν. Άκου τώρα, δε. Χαίρεσαι, βρε τώρα, χαίρεσαι. Καλά, λοιπόν. Εκείνος που θέλω όμως να μείνει 5 χρόνια στην Β' Εθνική και μάλλον θα μείνει, γιατί ούτε φέτος ανεβεί, ούτε του χρόνου με τα play-off, ούτε για αστείο εκεί πέρα που ήταν και πιο ισχυρές οι ομάδες. Αυτοί θέλουν να ανεβούν το 20-22. Να μείνουν 7-8 χρόνια εκεί. Για ποιους λέει, παιδί, για τον Άρη λέει. Για σένα, για ποιον άλλο. Για την ομάδα σου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι η ψυχούλα σου, τον Ηρακλή, τον Φουκαρά, δεν τον μισεί, τον λυπάται. Και ξέρεις γιατί. Κατά μία έννοια, ναι, 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 ναι. Γιατί ο Χατζηπαναγής ο καημένος δεν σε ενόχλησε. Ενώ ο Γκάλης που σου άλλαζε τα πετρέλαια, να πούμε, σου είχε γίνει βίωμα. Γι' αυτό τον Άρη δεν τον γουστάρεις. Δεν είναι μπασκετικό. Τι είναι μπασκετικό? Ξέρεις τι πικρά έχεις φάει με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη? Εσύ μιλάει για σπιδιά. Θα σκάνει τίποτα ο Άρης? Όχι, ποδοσφαιρικά σχεδόν ποτέ. Τι λες τέτοια, ρε, θα παρατήσεις τον μπάσκετ όταν το κούμπο, ρε, πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι να σε κάνει ο Άρης? Τι είπες τώρα το? Τι να σε κάνει ο Άρης? Ρε τον ερπέτρο. Ο Άρης είναι το άλλο θύσου. Ο Άρης είναι το άλλο θύσου, Παοξή, για την ανυπαρξία σου όσον αφορά το πρωταγωνιστικό σου κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Προγατονικό, ναι, προγατονικό. Το κατάλαβες, σταμάτας, ρε κόκκινε μπούλη. Κατάλαβες, φίλε, τι είναι ο Άρης για σένα? Είναι το φάρμακό σου. Είναι αυτό που λέμε το άλοθη σου για την ανυπαρξία σου όσον αφορά το πρωταγωνιστικό σου κομμάτι στο πρωτάθλημα. Αλλά ξύριζε λίγο να το πει. Θα κάνει τρία σαρδάμ. Θα σκοτάψει το έργο στην γλώσσα του τέσσερις φορές. Ξύριζε τρίγες στην πλάτη. Δεν ξέρεις, ρε κοκκυρά, στο χειριστό εγώ τώρα. Καλημέρα. Άντε πιες κανένα χυμό εκεί με τον Κοσότο. Δεν πίνω χυμό. Καλημέρα, κύριε. Καλησπέρα. Κλείς το ράδιο. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, αλλά κλείς το ράδιο. Ναι. Ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Ναι, δεν έχω ραδιοφωνό, κλειστό είναι. Ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη, Ηρακλειδέας είμαι. Ναι. Και είμαι 60 χρονών. Μπράβο. Έχω παίξει στην εθνική ομάδα του Ηρακλή πριν πολλά χρόνια. Και είναι αυτό ομάδα που λέει. Σε εσάς θα ήθελα, στην εθνική ομάδα του Ηρακλή. Τότε επί Ξανθόπουλου, του Μπάμπη και τα λοιπά. Ωραίος. Και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο τη γνώμη και εγώ σαν φύλαθος. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το. Εκτός αν το κάνεις επίτηδες αυτό, αυτό το μίσος για τον Ηρακλή. Όταν λες δεν τερμάτισε ποτέ δεύτερος Ηρακλής ή ποτέ τρίτος για να πάρει το δάμα, με ποιο σκεπτικό το λες? Έχεις ζήσει τα προβλήματα? Έχεις ζήσει τις αδικίες που γίνονται τότε? Ποιες όταν αδικίες, ρε φίλε? Πήγαινε, μισό λεπτά. Που πήγαινες στον Εθνικό και έχανες, στην Πάτρα έχανες, στην Καστοριά έχανες, τη Δράμα έχανες, από τον Άρη έχανες, ποια αδικία? Να ολοκληρώσω. Ποια δικιά βρε τρίπτη εκεί πίσω τα τρώγατε τα κόμματα? Μισό λεπτό. Δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Δεν αφήνει να μιλήσεις. Πήγαμε στη Δράμα, έβαλε με ανάποδο ψαρίδι γκολ ο Ξανθόπουλος και μας ακύρωσε. Πεντακάθαρο μπέλεσε ο Χατζηπαναγκής, δεν το έδωσε. Πάμε στο Εθνικό κάτω στον Πειραιά, ναι. Βάζει δύο γκολ ο Ηρακλής, τα ακυρώνει. Για να πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟ.
και οι παοξίδες να μην κουνιούνται και μας κάνουν μαζί. Πες μου, πες μου, μόνο με εμάς παίζετε μπάλα, μισό λεπτό, μόνο με εμάς παίζετε μπάλα, γιατί όταν πηγαίνουμε για πρωτάθλημα εμείς, μέσα στο Καβατζόβιο, με μπέναντι πάνω... Ρε φίλε, μεθυσμένος είσαι, πότε πήγατε για πρωτάθλημα. Μας έβαλε γκολ. Πότε πήγατε για πρωτάθλημα τα 100 σας χρόνια, μια φορά. Κάθε χρόνο πηγαίναμε. Όχι στο Καβατζόβιο. Όχι στο Καβατζόβιο. Στα Τρίκαλα έγινε το παιχνίδι, μην μπερδεύεσαι. Ζούμπι, Καραΐσκο. Βρε, τι ζούμπι, βρε, ποια ζούμπι, βρε. Ο Δουρδουνός με το Διαγόρα τρία γκολ σε έβαλε με τον Κωστίκο εδώ, βρε. Ποιος ζούμπι και μούμπι, βρε. Τρυπατρόζοντος. Όποιος ήθελε να περάσει από σένα, πέρναγε, βρε. Τον Ιρακλή το σφάζανε. Ναι, καλά, ναι. Σε σφάξανε. Ο δέκατος της Αλφα-Εθνικής, ο όγδος. Τα έζησε αυτά. Τα έζησα όλα ρε, τα έζησα όλα ρε, τα έζησα ρε κομπλόγρια, τα έζησα, τα έζησα όλα. 5-3 από την Καστοριά, 5-2 από την Καστοριά, σε πείραξε κανένας ρε, σε πείραξε κανένας ρε. Πήγες έβαγες 5 γκολ από το Τσιρόνι ρε, τα γάρι. Τα γάρι, 5 γκολ από το Τσιρόνι έβαγες, τα γάρι. Πώς. Ποιος αδίκησε ρε. Πήγες και δωροδόκησες, πήγες να δωροδοκίσεις τον Μπέλιο. Μια κλάση ομάδα καλύτερη, κομπλεξικέ μικροαστέ. Ακομπλεξικέ μικροαστέ. Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά. Σιγά, δεν θα σε αφήσει να μιλήσει. Πάρε κανένα άλλο σπίρα, άντε σταμάτα μεσημεριά. Επειδή. Τράβα πάνε κανένα άλλο σπίρα που σε αδικήσανε τα γάρι. Για να σου λύσω την απορία, πότε είναι γεννημένος ο Ραπτόπουλος, είναι προ-Χριστού. Με Δημητρόφ και με Ραγκέλοφ. Περάστε κόσμο, απαράτα με μεσημεριάτικα, τα γάρι. Στο τελευταίο, πάμε στο τελευταίο. Εσύ γιατί παραλαμβάνεσαι. Μισούμε τον Ηρακλή, όρεξη έχουμε να μισήσουμε. Το μισείς, το μισείς, εντάξει. Κοίταξε, ο Βέλιος, εσένα και τον Ματζιού πήγε, είπε σκατόψη. Δεν να, τον άκουσα, να το βγάλεις τον Βέλιο να το πει. Να το βγάλεις τον Βέλιο να το πει. Πάμε, καλημέρα φίλε. Θέλεις είδηση. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Είδηση θέλεις. Θέλω. Λοιπόν. Ας κοιτάξουν στο σπίτι τους. Μπακογιάννη, τρεις λογαριασμούς Σιγκαμπούρη κρυφούς. Ή τώρα. Σήμερα, εφημερίδες. Άκουσε το. Πες τα για τους δεξιούς να ακούσω. Και ας μην λένε για το Πασό κλέφτες. Ναι, ήταν κλέφτες. Τι να κάνουμε. Τι υποσημεί τη συμβάσεων προχθές. Κοινωνικό φαινόμενο είναι αυτό λέει. Δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε καταγγελίες και να μιλάμε. Ο Σιμίτης δεν πρέπει να εμφανίζεται. Δεν πρέπει να μιλάει. Ο αρχιερέας, όχι καταστροφέας. Ο Σιμίτης δεν πρέπει να μιλάει. Κακώς τον βγάζουν. Κακώς τον βγάζουν. Κακώς. Κακώς μιλάει ο Σιμίτης. Έλα, τέλος χρόνου. Τέλος. Τέλος. Τέλος χρόνου είπα. Τέλος. Τόπο κόκκινο. Τελείωσε κουμπί. Έχεις να πεις τίποτα άλλο. Ναι, έχω να πω. Πες. Αν η οικογένεια του Ηρακλή είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Πώς θα έχει ρε, όταν ο ερασιτέχνης έχει πεθάνει. Εσύ τι είσαι, δεν είσαι ελεγκτικός μηχανισμός. Εγώ. Δεν είσαι θεσμός του Ηρακλή. Δεν έχεις εκπομπή μεγαλύτερη. Εγώ, σαν Γρηγόρης. Πώς. Σαν Γρηγόρης είμαι θεσμός. Σαν Γρηγόρης, σαν Σταμάτη, σαν Ευτέρπη. Μπερδεύεσαι. Άντε. Καμία νομική υπόσταση. Άφια από εδώ. Πάρε καμιά ό,τι μπορούσα και ό,τι έπρεπε να πω, το έλεγα πάντα. Στην υγεία μας, μωρέ, τώρα. Στο είπα πέρσι το Γενάριο του Ηρακλής διαλύεται. Καναδέζικα δολάρια μας έλεγε. Ναι. Όταν ερχόταν τα εξώδικα όμως, άλλα έλεγε. Ποια εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί γιατί... εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί γιατί... εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί γιατί... εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί εξώδικα ήρθαν. Από τον Καναδό. Εκεί γιατί... 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 εξώδικα ήρθαν.